Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Ήρθαμε και σήμερα. Παρασκευούλα. 4 Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Έχω μια αίσθηση ότι είναι σαν το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο αυτό. Ίσως λόγω του ότι ξεκινάνε για το πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω θα έχει κι άλλα. Καλοκαιρινά λες, ε. Ναι. Ναι, αλλά μπαίνουμε σε πολύ πλέον εμείς. Για μας λέω, για μας. Πολύ πλέον επαγγελματικά πρότυπα. Πρωτάθλημα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ παίζει Παρασκευή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ναι, Παρασκευή θα παίξει. Τη μέρα που έχω επέτειο γάμου, 11 του μηνός. Και κάτι έχει ο Κόλκας 11 του μηνός. Μήπως έχει γενέθλια ο γιος του. Μήπως έχει γενέθλια. Νομίζω ότι έχει κάτι. Ξέρεις, με τον Σταύρο είμαστε. Πάντα με σημαδιακές ημερομηνίες. Είτε κάτι πολύ καλό για τον ένα, πολύ κακό για τον άλλον. Δηλαδή έχει γενέθλια τη μέρα που πέθανε ο πατέρας μου, ας πούμε. Έχει παντρευτεί στα γενέθλια μου, νομίζω. Και έχω παντρευτεί στα γενέθλια του γιού του. Κάτι τέτοιο έχουμε. Παντού συναντιόμαστε. Ναι. Με σημαδιακές ημερομηνίες. Τέλος πάντων, καλώς εχόντων των πραγμάτων. 11 του μήνα θα γίνει η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πέσαν και οι πύργοι τότε. Στέριο, 11 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε και κλήρωση σήμερα πρωταθλήματος, 7. Εκπληκτικό. Μάλλον. Μια εβδομάδα νωρίτερα. Κοίταξε, αν τελειώσει το θέμα με την Νόβα, νομίζω για τους 5 να τελειώσει. Του ΠΑΟΚ, είτε πάει στην Νόβα είτε δεν πάει, νομίζω είναι ανεξάρτητο από το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή της παρουσίας των ομάδων στην Γενική Συνέλευση της Λίγκας, ώστε να μπορέσει να γίνει και η κλήρωση το απόγευμα. Θα έχουμε κλήρωση το απόγευμα κανονικά και θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς και μάλιστα υπάρχουν πολλά αισιόδοξα μηνύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και για παρουσία κόσμου στα γήπεδα, ένα 20%, θα τα πούμε και αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα εγώ να σας πω ότι μαζί μας είναι το Practiker που βρίσκεται στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχει ανακοινήσει πλήρως όλους τους χώρους του. Πιο όμορφο από ποτέ, το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και έναν μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 του Σεπτέμβρη, την 4-5-6 Δευτέρα δηλαδή. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα και να δείτε τους αναμενόμενους χώρους και τις νέες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα, ανανεωμένη γκάμα επίπλων, διακοσμητικών, ειδική που, ειδηγινής, εργαλεία, μηχανήματα, τα πάντα όλα υπάρχουν στο Practiker. Practiker Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Πρώτη ώρα εκπομπής παρέα με Regency Casino Θεσσαλονίκη, τον απόλυτο χώρο διασκέδασης, τον απόλυτο προορισμό διασκέδασης. Και αν δεν έχετε επισκεφτεί το Regency Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία, γιατί με κάθε νέα εγγραφή όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις και αποκλειστικές κληρώσεις, όπου μπορούν φυσικά να δοκιμάσουν την τύχη τους. Δεν έχετε καμία απολύτως υποχρέωση, απλά με την εγγραφή σας στο καζίνο κερδίζετε όλα τα παραπάνω. Regency Casino Θεσσαλονίκη, χορηγός της πρώτης ώρας της εκπομπής εδώ στον Λίμπερο 107,4. Έχουμε και γυαλάκι ηλίου που μπορούμε να δώσουμε σήμερα από τα Opticon Express. FM κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54222. 62 λεπτά η χρέωση, ένα μήνυμα. Οπότε μπορείτε να μπείτε όλοι και θα κερδίσετε. Ένας από εσάς θα κερδίσει γυαλάκι 65 ευρώ. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζετε δωροπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Πέρα από τα διαδικαστικά στη Λίγκα, θα γίνει, δεν θα γίνει η συνέλευση, θα γίνει, δεν θα γίνει η κλήρωση, που υπάρχει αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά και θα γίνει κτλ. Σιγά σιγά. Πάμε δηλαδή σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αλλά έχουμε παραμείνει σε μεταγραφικούς και νομίζω ότι από χθες στην επικαιρότητα περισσότερο από όλα παίζει το όνομα για τον ΠΑΟΚ. Τον παίχτη αυτόν, ο οποίος θα φέρνει τύχη έτσι να είναι πρώην παίκτης Μπενφίκα. Σωστά δεν το λέω. Έχει μείνει ελεύθερος. Θα πούμε και μετά, ελεύθερος έχει μείνει ο Ζίβκοβιτς. Να ξεκινήσουμε λίγο με την επικαιρότητα. 12.30 ώρα θα ξεκινήσει το συμβούλιο στη Λίγκα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σίγουρο ότι θα ψηφιστεί η προκήρυξη του προγράμματος. Παίζει από αυτό, από τα τηλεοπτικά παίζει νομίζω. Εάν ψηφιστεί, στις 7 θα έχουμε κλήρωση. Αλλιώς θα πάει το θέμα για Δευτέρα ενδεχομένως. Να δούμε αν το Σαββατοκύριακο και σήμερα βρεθεί άκρη με τις ομάδες που είναι άστεγες. Νομίζω το Δευτέρα δεν γίνεται. Γιατί, επειδή είναι η δεύτερη επαναληπτική. Δεν γίνεται με νόμιμο τρόπο εννοώ. Επειδή σήμερα είναι η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Μετά ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να περάσει μία εβδομάδα.
για να ξαναγίνει. Θα έχουμε αναβολή, θα πάμε στις 19. Όχι. Και τι έγινε? Όχι. Την Παρασκευή το πρωί θα γίνει η συνέλευση. Στις 5 η κλήρωση. Δεν γίνεται. Και στις 9 θα πούνε παίζει ΠΑΟΚ Γιάννενα. Ας περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι να δούμε τι θα προκύψει. Θα ξέρουμε. Την ίδια στιγμή προκύπτει οριστικά πως ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα μονομαχήσουν για το κύπελλο Ελλάδος με τα περσινά τους ρόστερ. Α, οριστικό. Υπάρχει, μας καθυστέρησε. Πάει ο Μπρούνο. Και η επιστολή της, της FIFA, mm-hmm. την οποία δημοσιεύει το Sport DNA. Ζυρίχη 4 Σεπτεμβρίου και τα λοιπά. Λέει για τον τελικό που αρχικά έχει προγραμματιστεί 26 Ιουλίου, μετά μεταφέρθηκε 30 Αυγούστου, μετά λόγω κορονοϊού επιβεβαιωμένο πήγε στις 12 Σεπτεμβρίου. Κατανοούμε ότι η Ομοσπονδία σας επιθυμεί να γνωρίζει ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να αγωνιστούν στον εν λόγω αγώνα, που αποτελεί μέλος της περίοδου 19-20. Σας παραπέμπουμε στις αποφάσεις της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων του Συμβουλίου της FIFA βάσει των εγκυκλίων κτλ. Κτλ, κτλ. Υπό αυτές τις συνθήκες, σημειώστε ότι η UEFA συστήνει εντόνως ότι οι ομάδες θα πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν την αγωνιστική τους περίοδο με το αρχικό τους ρόστερ προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της εν λόγω διοργάνωσης ή διοργανώσεων. Οι συστάσεις αυτές προφανώς επίσης ισχύουν και για τους τελικούς αγώνες των εθνικών κυπέλων, όπως επίσης τους τελικούς, στους οποίους κατά κανόνα θα πρέπει να αγωνίζονται οι ομάδες με το αρχικό τους ρόστερ ή το ρόστερ που χρησιμοποιήθηκε στους προηγούμενους γύρους της διοργάνωσης. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Στα ανωτέρω, ελπίζουμε θα σας φανούν χρήσιμα με εκτίμηση FIFA. Κατάλληλος μαφίβα. Άρα λοιπόν, μην αποκλείσετε εάν παραμονές του τελικού έχουμε και άλλο κρούσμα κορονοϊού. Γεροί να είναι οι άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές, αλλά άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορεί κάπου να κολλήσουν. Εντάξει. Δηλαδή να έχει αναβληθεί όλο. Α, δεν θα αναβληθεί τώρα. Τώρα θα γίνει, δεν γλιτώνεις τώρα. Έτσι λες εσύ. Εγώ διαβάζω σε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ακόμα και προχθές. Ναι. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε μέρες να δούμε τι θα γίνει στο τέλος των ρεπορτάζ. Τελίτσες. Εντάξει. Μπορεί βέβαια να υπάρξει κρούσμα κορονοϊού και από την ΑΕΚ. Δεν το αποκλείουμε, αλλά εγώ λέω ότι αν προκύψει κρούσμα θα είναι τον Ολυμπιακό. Κάνω αυτή την πρόβλεψη γιατί ενδεχομένως να κόλλησαν από τον Λοβέρα οι άνθρωποι. Μακάρι να μην έχει κολλήσει κανένας. Δεν είναι καθόλου ωραίο για κανέναν άνθρωπο να ταλαιπωρείται και να είναι έγκλειστος σε καραντίνα κτλ. Κτλ. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν έχω και τόσο σίγουρο ότι 12 του Σεπτέμβρη θα έχουμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά και για το κύπελλο, τα νεότερα. Δεν νομίζω κάτι άλλο να μπορούμε να πούμε. Εντάξει. Είναι ο τελικός ο πιο πολυτραγουδισμένος και ο πιο πολυξευτιλισμένος στην ιστορία του τελικού, της διοργάνωσης. Δεν υπάρχει πιο έτσι τελικός που να γίνει τόση κουβέντα και τόσες αναβολές και τόση φασαρία και τόση αντιμαχία και αυτό και έτσι εμείς και εσείς, αλλά τότε, οκ, okay, στο Πανθεσσαλικό, άλλο γήπεδο και αυτό πολύ τραγουδισμένο και πολύ φωτογραφημένο και όλα πολύ μέσα είναι, ό,τι και να βάλετε. Και να δούμε αν μαζί με το κύπελο έχουμε και πρωτάθλημα ή έχουμε μόνο κύπελο ή έχουμε μόνο πρωτάθλημα ή δεν έχουμε τίποτα τα δύο. Είναι και το ενδεχόμενο αυτό, νομίζω, ιδιαίτερα πιθανό. Πραγματικά βλαστήμησα την ώρα που έκατσα χθες να δω το Σλοβενία-Ελλάδα. Δεν είδα τίποτα. Μιλάμε για μαρτύριο. Εντάξει, καλύτερα να βάλεις αυτό που κάναμε. Γιατί δεν έβαλες Γερμανία-Ισπανία? Είχε Γερμανία-Ισπανία, ρε φίλε. Είχε παίξει του ΠΑΟΚ σήμερα. Σωστό. Καλύτερα να έβαζα σε ένα τενεκεδάκι έτσι φακές κάτω από βαμβάκι και να βλέπω να μεγαλώνουν. Να κάτσουν ένα πεντάρο 10 μέρες. Ωραία, φίλε, παλιά, ναι. Εργασία. Παρά αυτήν την αηδία. Εργασία στο σχολείο, αυτό κάναμε. Γιατί μιλάμε για μάτσα αηδία, εντάξει. Okay, η Ελλάδα είχε τον έλεγχο. Ούτε μια φάση δεν γίνει. Προσπαθούσε εκεί να κάνει. Φάση δεν είχε. Μάλιστα, ωραία. Αντίθετα, φάση είχε η Σλοβενία κόντρα στη ροή του αγώνα προς το τέλος. Μία σέντρα από τα δεξιά, μία προβολή μέσα στη μικρή περιοχή. Όπως είπε και ο Αλέξης Πυρόπουλος, με κάποιο τρόπο η μπάλα δεν πήγε στα δίχτυα. Πραγματικά ήταν μέσα στη μικρή περιοχή ο Σποράρ, με προβολή. Εγώ λέω είναι γκολ, εντάξει σίγουρα, αλλά η μπάλα βγήκε out. Θετικό ξεκίνημα ο βαθμός για την Ελλάδα. Στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Κυριακή παίζει στο Κόσοβο. Με το Κόσοβο.
αυτή τη φορά δεν θα κάτσω να δω το παιχνίδι. Με το κόστο δηλαδή, θα βγαίνουν σημαίες και τέτοια. Και στο σπίτι να είμαι, που μπορεί να μην είμαι κάλλιστα, κυριακάτικα, δεν θα δω αυτό το παιχνίδι. Μου φτάνει το χθεσινό για το επόμενο τρίμηνο. Πήρα τη δόση μου από την Εθνική. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και αν κάνει παίξη του ΠΑΟΚ, το βλέπουμε στις ιστοσελίδες και του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα. Άρα, μπορείς να δεις 2-3 βιντεάκια και να έχεις μια εικόνα καλή. Αλλά μιλάμε για μαρτύριο. Δεν ξέρω από σας πόσοι το είδανε, πόσοι αντέξανε, πόσοι κάναν ζάπινγκ. Εγώ δεν άντεξα. Ο Γιαννούλης ήταν καλός, νομίζω, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά δεν έκανε διαφορά. Εμένα ο Λιμιός δεν μου άρεσε. Οκ, έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια, μια τρίπλα στο πρώτο ημίχρονο. Όντως, ωραία ενέργεια του Μικη, αλλά νομίζω πως όπως και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες Εθνικής, από τη μέση και μπροστά, δεν είχαμε απλά τρόπο να κάνουμε μια φάση της προκοπής. Αυτά για το Nations League, άλλη διοργάνωση παροδία. Εντάξει. Τη Δευτέρα έχει ένα καλό παιχνίδι. Αυτό θα το δω. Είναι Ολλανδία-Ιταλία στο Άμστερνταμ. Αυτά και για το Nations League και την ισοπαλία της Εθνικής. Όπως σημειώνει η Αμπόλα, ο Γκριμάλντο κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της Τούμπας. Έχει μυϊκό τραυματισμό εδώ και καιρό. Δίνει τη μάχη του. Καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Θεωρητικά τουλάχιστον να μην αγωνιστεί, αν και έχει αρκετό διάστημα να παίξει επίσημο μάτς, άρα ενδεχομένως και αν αγωνιστεί μπορεί να μην κάνει τη διαφορά, αλλά όσοι λιγότεροι ποιοτικοί παίκτες έχει απέναντί του ο ΠΑΟΚ, τόσο το καλύτερο θα είναι. Για το κύπελλο σας τα είπα, ξεκίνησε και σήμερα η προετοιμασία του Δικεφάλου, μία προπόνηση πρωινή, ενδεχομένως και πριν το τέλος της εκπομπής να έχουμε και ενημέρωση για το τι έγινε στην προπόνηση χωρίς τους 9 διεθνείς, και αύριο στις 7 νομίζω έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό από το El Paso της Καλλιθέας. Θα υπάρχει μετάδοση και από το ΠΑΟ TV με 2,5 ευρώ και από την Κοσμοτέ και φυσικά από το Λίμπερο 107,4. Θα έχει νομίζω Φερέιρα την ευκαιρία να βγάλει κάποια συμπεράσματα και για ποδοσφαιριστές που προαλήφονται για βασική, αλλά και για ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να του φανούν χρήσιμοι κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπενφίκα στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο, γιατί δεν έχω καμία εικόνα για τον φετινό Παναθηναϊκό, με νέο προπονητή, και αυτός είχε αγωνιστικές απώλειες, έμεινε ο Μακέντα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Η λογική λέει ότι δεν θα είναι στο επίπεδο ΑΕΚ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα είναι στο επίπεδο του Άρη ή αν ο Άρης θα είναι στο Παναθηναϊκού. Γιατί επίσης λέει η λογική ότι αυτές οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την τέταρτη θέση. Και την ΑΕΚ να δούμε. Δεν ξέρω η ΑΕΚ. Πόσο, τον κορμό τον κράτησε. Προπονητή κράτησε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ περισσότερο, όχι τόσο με την ομάδα της, όσο με το γεγονός ότι όλοι ξέρουμε ότι είναι δυνατή γενικά. Την βάζουμε στο πάνω level, γιατί με βάση το ρόστερ δεν έχει ούτε του ΠΑΟΚ ούτε του Ολυμπιακού. Δεν έχει άσχημο. Όχι, δεν έχει άσχημο, χωρίς καμία αμφιβολία. Δηλαδή, όντως είναι φαβορή για την τρίτη θέση θεωρητικά. Τώρα, αν φύγει ο Λιβάγια, αν φύγει ο Μάνταλος, αν φύγει, ξέρω εγώ, και ο Μάσιμο Καρέρα, μπορεί. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ποιον έχει στόπερ, το Τζιγκρίσκι που είναι 200 χρονών και συνέχεια τραυματίζεται και το Σβάρνα. Ακόμα έχει ένα μήνα για να τελειώσει η μεταγραφή. Αν μιλούσαμε τώρα με τέλος μεταγραφών, θα λέγαμε ότι έχει θέμα. Ότι σπρώχνει, βλέπω μόνο. Μέχρι στιγμής διώχνει. Έδωσε και τον Οικονόμου, ένα αξιόπιστο στόπερ. Δηλαδή εκεί. Και αξιόπιστο για τα δεδομένα τη ΑΕΚ. Τη ΑΕΚ. Αυτή τη ΑΕΚ βασικό ήταν. Αυτό και ο Τσιγκρίσκι. Για τον Ατρόμητο μπορεί να ήταν βασικό και για τον Αστέρα Τρίπολης. Στην ΑΕΚ δεν έκανε και καλό. Ποιο έπαιζε όμω. Αυτό δεν έπαιζε. Εντάξει, έπαιζε, αλλά. Εντάξει. Και μέχρι, τον δεν τον έπαιζε. Έχει ιδιαίτερη εκτίμηση. Ναι. Για τα στάνταρ τη ΑΕΚ. Μπορεί το παιδί στην Κοπεχάγη να κάνει παπάδε. Ναι. Βράνιες δεν ξέρουμε αν θα. Έρθει ο Λιβάγια, γίνεται ένα πανικό. Ο Μάνταλος εκεί που θα έφευγε και θα έφερνε τα λεφτά, οπότε θα έκανε και κινήσεις, δεν έφυγε. Εντάξει, θα δούμε. Είναι λίγο
περίεργη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι όντως το ένιγμα. Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε από τα μίντια στην Αθήνα ως ομαδάρα με κινησάρες και καταπληκτικούς παίκτες και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει βήματα ενίσχυσης του ρόστερ του σίγουρα, αλλά χάνει αρκετά από τη φυγή του Δόνη για μένα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα μπολιάσει ο Πογιάτος ο συγκεκριμένος από την ΚΑΠΑ 19 της Ρεάλ ξαφνικά να γίνεται σε ομάδα επαγγελματική και μάλιστα με απαιτήσεις όπως ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση. Και δεν είναι εύκολη και η μετάβαση. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί αρκετοί προπονητές του Άρη τα προηγούμενα χρόνια είχαν συνδεθεί με αυτό το μοντέλο. Αλλά ήταν και άλλες οι απαιτήσεις και άλλες οι καταστάσεις για τον Άρη. Δηλαδή, ερχόταν τη Β' Εθνική και έφερε τον Όγιος. Okay. Πολύ ωραία. Ο Αμάν Μπαλάρα βλέπουμε κτλ. Μπαλάρα βλέπουμε. Στο κόρερ ο Όγιος είναι το περίφημο. Ξέρεις τι έκανε. Έβαζε και τους 10 παίκτες με τον τερματοφύλακα πάνω στη γραμμή. Το βλέπουμε πρώτη φορά στην προετοιμασία και λέμε τι γίνεται. Άμυνα 10 παίκτες πάνω στη γραμμή. Λέει δεν μπορεί να μπει μπάλα. Επίθεση, τρέξτε μπροστά στην επίθεση. Άμυνα δεν πειράζει. Μην μένει κανένας πίσω. Όπως έπαιζε δηλαδή με τα παιδάκια K9, K10, K11, K12. Ο Όγιος λοιπόν έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. 9 βαθμούς σε 10 παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσο ο Πογιάτος μπορεί να βοηθήσει. Θα τον δούμε βέβαια τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν επιδοθεί σε μια απίστευτη αβάντα για τον Παναθηναϊκό και έχουν ανεβάσει απίστευτα τις προσδοκίες, ότι αν έρθουν κανένα δυο κατραπακές θα λειτουργήσει μπούμεραγκ το συγκεκριμένο. Εγώ πιστεύω ότι ο Μακέντα ανανέωσε για να υπάρξει πώληση. Τώρα θα το δούμε στην πράξη αν θα ισχύσει, γιατί πάρα πολύ απλά ο Καρλίτος που ήρθε είναι ίδιος παίκτης. Δηλαδή έχει δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στην ίδια θέση. Δεν ξέρω πώς θα τα μπολιάσει αυτά. Θα τα δούμε όμως στην πράξη. Ο Βέλεθ είναι καλός παίκτης αν δεν έχει τραυματισμούς. Γενικότερα, όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι εκεί θα παιχτεί. Ο Άρης με τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο του Κάναντι, έχω την αίσθηση. Είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν. Καταρχήν θα έχει play-off. Δεν έχω ιδέα. Ωραία. Ίσως το μάθουμε σήμερα αυτό. Δηλαδή με ποιο σύστημα θα παίξουμε. Λογικά νομίζω έχει. Δεν είμαι και βέβαιος, αλλά ποιος να είναι βέβαιος. Νομίζεις, άμα τους πάρουμε τώρα, λες, παράγοντες που θα πάνε στην τηλεδιάσκεψη στις 12.30 της Λίγκας, ξέρουνε. Δηλαδή να πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Να πάρω Καρυπίδη να ρωτήσω. Πάρε λίγο. Να του πεις μια καλημέρα. Να το πω μια καλημέρα. Ο πιο αξιόπιστος νομίζω θα είναι ο Μάκης. Μπορείς να πας λίγο Μάκη να το ρωτήσει, έχει play-off του χρόνου. Θες να ξεκινήσει μια το πρωτάθλημα. Να πάρω ένα Αχιλλέα. Να πάρω Αχιλλέα. Πάρε τον φίλο σου τον Αλέξη. Κούγιαζε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Θα πάρω Αλέξη Κούγια να μου πει. Αν έχει play-off. Να πιστέψω ότι μου πει. Ό,τι λέει είναι νόμος. Ό,τι λέει νόμος. Δεν επιδέγεται. Σύμφωνα με τον νόμο κιόλας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι. Σας διάβασα πριν από λίγο. Υπάρχει και φωτογραφία του εγγράφου της FIFA. Ναι. Δηλαδή λέει η FIFA, ρε φίλε, ότι εμείς σας λέμε να παίξουν με τα περσινά ρόστερ. Αυτό. Μας γνωμοδότησε. Έγγραφο της FIFA. Δεν ζητήσαμε γνωμοδότηση. Και απάντησε η FIFA ότι επειδή είναι μάτς της περασμένης σεζόν. Πρέπει να παίξουμε τα περσινά. Πρέπει να παίξουμε τα περσινά. Ωραία. Πρόσεξε λοιπόν σε site του Ολυμπιακού που παρουσιάζεται είδηση. Πες το 10, πες. Πρόσεξε, το 10 είναι. Παροδία χωρίς τέλος. Με τα περσινά ρόστερ του τελικού κυπέλου. Όπως γίνεται γνωστό, η ΕΠΟ οδηγεί τον τελικό του κυπέλου με τα περσινά ρόστερ. Ναι. Η ΕΠΟ οδηγεί, παρά το γεγονός ότι ξεκινάει η νέα σεζόν σε μία ακόμα απόφαση παροδία. Ναι. Πρόσεξε, συνεχίζει. Ένας τελικός ντροπή που στήθηκε από τα καταγόγια της ΕΠΟ με στόχο να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, ναι, και να ευνοήσει την ΑΕΚ. Ένας τελικός που διασύρει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, αυτό περιμένανε, ναι, το πολύ διαφημισμένο σε όλο τον, ναι, κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Με τις παλινοδίες των γραμμένων διακοφότητων και των άλλων λοιπόν, ναι, λαχοδημάρχων που το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Καλά τα λέει. Ολυμπιακός. Μέχρι τώρα καλά τα λέει, ναι. Τελευταία πράξη της κωμωδίας που παίζει το πιο σκοτεινό σύστημα που υπήρξε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο γύρω, ναι, το τελικό, το ρόστερ, τα ρόστερ που θα παίξουν σε αυτόν τις 12 Σεπτεμβρίου. Ναι. Όπως αποφάσισε η ΕΠΟ, θα είναι με τα περσινά ρόστερ. Η προπαγάνδα θέλει τέχνη. Είναι τέχνη, δεν είναι. Όχι, βάζουμε ένα παιδάκι, του λέμε δύο λόγια. Τώρα του λέει... Με αυτό εκτίθονται τώρα. Δεν το καταλαβαίνω. Τι και αν η σεζόν έχει τελειώσει σε όλο τον κόσμο από τις 3 Αυγούστου.
Ναι. Τι και αν FIFA και UEFA έχουν κλείσει τη χρονιά στις 31 Αυγούστου παντού. Ναι. Στην Ελλάδα το γραμμένο γίνεται ό,τι θέλει το αφεντικό. Ναι. Η προπαγάνδα, παιδιά, είναι τέχνη. Αν δεν βάλεις κάποιον ικανό να γράψει ένα κείμενο και λες ένα παιδάκι, γράψε αυτό που μας Ολυμπιακός, γέμισε το και λίγο σάλτσα. Αυτά γίνονται σάλτσα, εντάξει. Εδώ, και το παιδάκι δεν νιώθει. Τώρα εκτέθηκαν. Έχει τη σφαλιάρα έτσι, χράτ, θα μου πεις, νοιάζει το Ολυμπιακός αν εκτεθεί ή όχι. Δεν νοιάζει και ποτέ. Δηλαδή αυτό που λέμε η έξω την καλή μαρτυρία και η τσίπα, στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Εντάξει. Συγχαρητήρια λοιπόν και στο συντάκτη του κειμένου. Το ψέμα και η προπαγάνδα έχουν κοντά πόδια. Εντάξει. Διαβάζω τη FIFA τώρα. Δεδομένου του παραπάνω, στις παραπέμπουμες αποφάσεις επιτροπής εκτάκτων του Συμβουλίου της FIFA, οι οποίες απεικονίζουν συγκυκλίους επιστολές της FIFA, κανονιστικά ζητήματα. Υπό τις συνθήκες, σημειώσει τη FIFA συστήνει εντόνως ότι οι ομάδες θα πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τον αγωνισμό με τον αρχικό του ρόστερ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ελληνικών. Οι συστάσεις αυτές προφανώς ισχύουν και για τους τελικούς αγώνες των εθνικών κυπέλων, όπως επίσης τους τελικούς, στους οποίους κατά κανόνα θα πρέπει να αγωνίζονται οι ομάδες με το αρχικό τους ρόστερ, είτε το ρόστερ που χρησιμοποιήθηκε στους προηγούμενους γύρους της διοργάνωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ναι. Παρόλο που με το πνεύμα του νόμου ή με την περίπτωση του Ολυμπιακού, δηλαδή να γίνουμε τα νέα ρόστερ, παρόλα αυτά δεν μπορείς να λες η ΕΠΟ, ρε φίλε, γιατί η FIFA λέει θα παίξεις με τα περσινά ρόστερ γιατί είναι περσινός τελικός. Έχει λογική δηλαδή. Και τα δύο έχουν λογική. Και το περσινό τελικό και τα φετινά ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι η ΕΠΟ που αποφασίζει συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, σύμφωνα με απόφαση τη ΕΠΟ. Όχι, αφού διαβάζω στο έγκριτο αυτό το site. Εντάξει. Που λέω, λέει εδώ Έρικα Μοντενόρ Φερέιρα. Επικεφαλή τη ΕΠΟ. Γελάει μαζί σα όλη η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Ποδοσφαιριστών. Με εκτίμηση FIFA λέει. Γελάει μαζί σα όλη η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Γελάει μαζί σα. Θα μου πείτε βέβαια. Η δουλειά σας γίνεται. Αυτό έχει σημασία στη ζωή. Εντάξει, στερεότυπο. Προπαγάνδα είναι προπαγάνδα. Εντάξει. Να γίνεται η δουλειά. Άλλοι κάνουν τη δουλειά πατώντας. Για το συγκεκριμένο ντομάτων. Εκτίθονται τώρα. Με το συγκεκριμένο εκτίθονται. Δεν υπάρχει. Γιατί με το πρωτάθλημα που είναι στημένο δεν εκτέθηκαν. Αυτό, εκτέθηκαν. Ανεπανόρθωτα. Εντάξει. Όλοι λίγο πολύ έχουν εκτεθεί. Άλλοι περισσότερο. Άλλοι λιγότερο. Και θα αποχωρήσουμε. Κερδίσαμε. Πάνω στην κερδίσαμε παρόλο που ήταν στημένο, κερδίσαμε. Ναι. Κερδίσαμε και τα στημένα. Δεν είπε κανείς όμως κάποιος πρόεδρος, κάποιος αντιπρόεδρος, κερδίσαμε ένα στημένο πρωτάθλημα γιατί είμαστε Ολυμπιακός. Πανάξια, αυτό. Αυτό σου λέει. Εντάξει. Σου λέει ενώ ήταν στημένο να το χάσω, εγώ παρόλα αυτά το κέρδισα. Είναι αυτό που λέμε κερδίζω και τους διαιτητές. Ίσως έρθει, παιδιά, κάποια στιγμή στην Ελλάδα η στιγμή πως όπως απαλλάχθηκε το ελληνικό μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, δεν έχει λείψει κανέναν. Τουλάχιστον εμένα δεν μου έχει λείψει καθόλου. Εκεί νομίζω ότι πρέπει ούτε να μου έχει λείψει αυτή η ιδέα στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κάθε φορά το ίδιο πράγμα, κάθε φορά διακοπές, κάθε φορά. Ανακοινώσεις, κάθε φορά πόλεμος για τους διαιτητές δεν έχει λείψει κανέναν. Ίσως κάποια στιγμή ευτυχήσουμε να ζήσουμε και τον Ολυμπιακό εκτός πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι η ομάδα που δεν τη νοιάζει τίποτα άλλο από το να σηκώσει το πρωτάθλημα ανεξάρτητα το πώς θα το κάνει. Και μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάρει ακόμα και κύπελο όταν σε μάτς με 5 διαιτητές ο Μανιάτης άπλωσε την χερούκλα του. Τέτοια επέμβαση ούτε ο Βαντεσάρ. Εντάξει, μια χαρά πανηγυρίστηκε, μια χαρά γράφτηκε ο τίτλος. Εμείς 44 και οι υπόλοιποι, όλοι σας 39, πόσα έχουν οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα όλοι το θέλουν αυτό, Στέρια. Δεν τους νοιάζει πώς θα το πάρουν. Ούτε τον Πάκο τον νοιάζει, ούτε τον Άρη, ούτε τον κανέναν νοιάζει. Ο οπαδός θέλει να το πάρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Και γι' αυτό και υπάρχουν κατά καιρούς διάφορα ζητήματα με όλους. Τέλος πάντων, ας μην πούμε σε αυτή τη λογική. Ξέρετε, ο οπαδός του Ολυμπιακού από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο και τον Μαρινάκη κτλ. Αν υπήρχε η φάση που έγινε πρόπερση με το Βιερίνια στη Λαμία, αυτό το απίστευτο χέρι που ο διαιτητής δεν είδε, δεν θα σου λέγανε ότι είναι πέναλτι. Θα σου λέγανε δεν είναι γιατί πηδάει κατακόρυφα χωρίς να έχει θέση αυτό και δεν έχει πρόθεση. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι όλοι τους. Εγώ κάποτε έλεγα πριν από 5-6 χρόνια ότι υπάρχουν και φίλοι του Ολυμπιακού που καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Και τους έχω κόψει, ακόμα και φίλους μου. Μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, δεν θέλω στην κουβέντα να πει η λέξη Ολυμπιακός. Εντάξει. Να χαίρονται την ομάδα τους, να χαίρονται τους ανθρώπους που την στελεχώνουν. Οκ. Και πάμε παρακάτω. Και πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως τώρα, παρέα με το Practiker. Το Practiker Θεσσαλονίκης κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχοντας ανακοινήσει πλήρως όλους τους χώρους του. Πιο όμορφο από ποτέ το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και ένα μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα, να δείτε τους ανανεωμένους χώρους και τις νέες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Από μια μεγάλη, φανερά, ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών μέχρι ειδική που υγιεινής, εργαλεία, μηχανήματα, τα πάντα όλα στο Practicer Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Πάμε στο διαλυματάκι μας και θα επανέλθουμε. Τρόικα, συνεχίζουμε. Θα μας πεις λίγο, Στέριος, για Ζίφκοβιτς και τι ακριβώς συμβαίνει. Στον Άρη μένει να δούμε λογικά σήμερα τι θα γίνει με τον Χατζησαφή. Γιατί ναι, μεν έχει μια υπόσχεση από την ομάδα του ότι θα λύσει το συμβόλαιο του σήμερα. Γιατί έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ότι έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν ο Χατζησαφή. Είχα την αίσθηση ότι μένει ελεύθερος και έρχεται. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η συνεννόηση που έχει με την ομάδα του ότι θα το λύσει το συμβόλαιο και θα έρθει. Νομίζω έχει ένα ειδικό όρο ότι αν έχει προτάσει από την Ευρώπη, κάτι τέτοιο. Είναι στο επίκεντρο για τον Άρη, όπως είναι στο επίκεντρο και απόκτηση ενός ακόμα αμυντικού, στόπερ, και ενός τερματοφύλακα. Θα τα πούμε όμως και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Αύριο, εκτός από παιχνίδι φιλικό του ΠΑΟΚ, έχει φιλικό και ο Άρης με τον Βόλο στο Κλεάνθης Πικελίδης. Και επίσης υπάρχει και φιλικό Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ, στο Νικ Γκάλης Χολ. Τι ώρα όμως δεν λένε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν λέμε ώρα. Για την επιστολή της FIFA για το τελικό του κυπέλου σας τα είπαμε. Με τα περσινά ρόστερ οι ομάδες, 12 του μηνός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εμφανιστεί ούτε άλλος ιός, ούτε κορονοϊός, για να συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε με το συγκεκριμένο παιχνίδι, που ναι, μένει ένα τρόπαιο. Να μην γίνει. Ναι, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει καθόλου το τι ακριβώς θα συμβεί με το τελικό. Παραμείνω, πάω και πελούχος. Για πάντα. Ωραία. Γιατί όταν είναι ο ΠΑΟΚ στο τελικό, μπορούμε να το κάνουμε στην έδρα του αντιπάλου με κόσμο, στην έδρα του αντιπάλου χωρίς κόσμο. Εντάξει, όπου θέλει η ΕΠΟ και γενικότερα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, γενικότερα. Και στην ΕΦΗ δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Okay. Πηγαίνει παντού ο ΠΑΟΚ, δεν έχει κάποιο θέμα. Έχει παίξει μια τούμπα όμως. Έχει παίξει μια τούμπα. Εμείς καημένοι, μια φορά Βικελίδης δεν θέλει να παίξουμε και εμείς πας και το πάρουμε. Τίποτα. Λοιπόν, έχει πάει παντού ο ΠΑΟΚ. Έχει πάει Καραϊσκάκη, έχει πάει Ριζούπολη, έχει πάει Φιλαδέλφια, έχει πάει Λεωφόρο, έχει πάει ΟΑΚΑ. Οκ, okay, δεν έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός το τράβηξε το σκηνί, το τράβηξε, γιατί χρειάζεται. Είναι αστείο να μιλάμε για έδρα της ΑΕΚ Ριζούπολη σε ένα μάτς που θα γίνει χωρίς κόσμο. Εντάξει, και επειδή έχω καλύτερη ομάδα σαν Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, θα ξεφτυλίσω την ΕΠΟ του Μελισανίδη που θέλει να βοηθήσει την ΑΕΚ και την πάει στη Ριζούπολη, γιατί το χορτάρι είναι από το Βυζάντιο. Δεν για το χορτάρι. Είναι η περιοχή. Είναι σαν να σε πηγαίνουν ή στην Τούμπα ή στη Χαριλάου. Έχω πάει, χρήσατε, στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι, ρε φιλέ. Τη ΑΕΚ, η έδρα, τη ΑΕΚ. Εσύ άστο στην έδρα με κόσμο. Εγώ σου λέω η περιοχή η Ριζούπολη. Τι θα πάθαινε ο Ολυμπιακός δηλαδή. Τίποτα, θα Ριζούπολη. Πήγαινε η αποστολή και στα στενά θα ήταν αεξής, θα του πετούσαν πέτρες, ρε φιλέ. Αυτό θα πάθαινε. Ναι. Αυτό. Όπως είναι σαν να έρθει να παίξει ο Άρης τελικό στην Τούμπα. Είναι σαν να έρθει να παίξει ο ΠΑΟΚ τελικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έτσι είναι κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι μια κατάσταση. Ο Ολυμπιακός πριν ξεφτυλίζονται με το άλλο. Με το συγκεκριμένο έκανε δίκιο. Το κομμάτι του. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Γιατί δεν ήθελε τη Ριζούπολη και να πάει κόντρα στην ΕΠΟ που ήθελε η Ριζούπολη, γιατί είναι δεύτερη έδρα της ΑΕΚ. Γιατί η ΕΠΟ επεμένει τόσο πολύ στη Ριζούπολη. Για ποιο λόγο. Σου είπα ρε, εσύ, λάθος είσαι ΕΠΟ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός όμως. Μα ο Ολυμπιακός δεν φιλεί. Και κλεισμένο το θυρώνει το μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει τον καραπαπά και κάνει το δικό. Και κλεισμένο το θυρώνει το μάτς. Η ΕΠΟ είναι ουδέτερη, φίλε. Εκτίθεται η ΕΠΟ, ναι, θέλει να βοηθήσει το Μελισανίδη, ναι, εντάξει. Είναι τη ΣΑΕΚ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός όμως. Σε άδειο γήπεδο. Θα σε πατήσω κάτω, πέντε γκολ θα σε βάλω. Πέντε γκολ δεν πάει βάλει. Ολυμπιακός είμαι. Πώς σε βάλω πέντε γκολ. Δύσκολα. Μία μας βρωμάει η Ριζούπολη, μετά μας μυρίζει το ΑΚΑ, μετά να πάμε ο ΑΚΑ, μετά όχι ξαναπάμε η Ριζούπολη, τελικά έχουμε κορονοϊό. Εντάξει, θα παίξει με τα παλιά ρόστερ.
Ωραία, η τιμωρία αυτή θα είναι. Ωραία, θα παίξει. Που έχει χάσει τον Γκιγέρμ, έχει χάσει τον Ομάρ, έχει χάσει τον Τζιμίκα. Μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη πώληση μέχρι τις 12 του Σεπτεμβρίου. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και κανόνες στους οποίους η FIFA εφαρμόζει. Με τα στραβά της και αυτή και με τα παράξενά της. Δεν θα παίξει με τα νέα ρόστερ τα Χριστούγεννα που είπε ο Γραφιώτης. Όχι το Πάσχα να σε βάλουμε να παίξει Γραφιώτη. Σε βολεύει το Πάσχα. Μεγάλο Σάββατο του χρόνου. Μεγάλο Σάββατο δεν μπορούμε, έχουμε Ανάσταση. Είναι ρωτήσει από πότε θέλει ο Ολυμπιακός να παίξει τελικό κυπέλλου. 12 Δεκεμβρίου. Περίμενε. Περίμενε. Τότε θα παίξουν, λες. Περίμενε. Άντε, ας παίξω να τελειώνουμε. Βαρέθηκα. Με κούρασαν. Απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά και δεν το έχω ψάξει κιόλας. Δεν έχω τη διάθεση να το ψάξω. Ούτε που με νοιάζει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Γιατί το κρούσμα κορονοϊού να σημαίνει αναβολή του αγώνα και να μην ισχύει το δίκαιο της FIFA. Γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο. Εδώ. Ναι. Γιατί να μην ισχύει της FIFA το πρωτόκολλο που λέει ότι αν παίκτης έχει κορονοϊό, οι δύο, εσύ πρέπει να έχεις μια ενδεκάδα και άλλους έναν, δύο, μπορεί μια ενδεκάδα μόνο να παίξει αγώνα. Γιατί στην Ελλάδα. Ομάδες, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Όχι, στο Champions League πληρώσαν για άλλο λόγο. Στο Champions League την πληρώσαν γιατί ενώ η πρώτη, ήταν κανονικά. Η πρώτη ομάδα την πληρώσε γιατί δεν είχε άτομα. Και την είπε η πρώτη. Στον πρώτο αποκλιματικό. Εγώ λέω για την Σλόβαν αυτή. Δεν σου λέω για την Σλόβαν, εγώ σου λέω για την πρώτη ομάδα. Ναι, συμφωνώ. Δεν είχε παίκτες και την είπε η UEFA. Έπρεπε να έχει μαζί σου κι άλλους παίκτες για να έχει τον αριθμό να παίξει ποδόσφαιρο έξω από την διοργάνωση. Πες μου για ποιο λόγο λοιπόν η ΕΠΟ αποφάσισε να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έγινε μόνο με τον Ολυμπιακό, έγινε και με την Ξάνθη. Φίλη σου. Ποια? Η Χριστίνα, ναι. Όχι η φίλη μου απλά. Η νοικιάστριά μου. Νίκιαζε το σπίτι μου πόσα χρόνια. Μαζί με την αδερφή της, την Τέτα. Μην πεις πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είπα, δεν είπα. Μην πεις, λέω αυτό. Γιατί τι πειράζει. Δεν είναι. Η κοπέλα έχει 6-7 χρόνια που έχει αλλάξει σπίτι. Δεν τίθεται ζήτημα. Πριν πολλά χρόνια τέλος πάντων. Λοιπόν, παρένθεση μικρή. Λες να γίνω θέμα. Να του πάρω στο τέτοιο Sky. Πάρε. Είμαι ο ενοικιαστής. Όχι, δεν είμαι. Ποιος είμαι. Είχα το σπίτι που, είχα το σπίτι που έμενε η Χριστίνα. Μπορώ να σας πω 2-3 πικάντικες ιστορίες. Δεν πει τίποτα. Αλλά εσύ έτσι θα το πουλήσεις. Έχω. Ψέματα. Δεν έχω τίποτα. Η κοπέλα δεν απασχόλησε καθόλου. Λοιπόν, την κοπέλα από τη Λίγα που τα ξέρω μια χαρά είναι. Την είχαμε και στο Λίμπερο μια εβδομάδα. Το ξέρω. Ναι. Αυτό το project δεν ξέρω πόσο καλό είναι. Δηλαδή πραγματικά. Το Sky. Όχι. Ένα ασχολούνται τώρα. Το Big Brother. Και αυτό ξέρω. Αυτό με τα μαλλιά το ξέρω. Ο Axel Rose είναι. Όχι, αυτό ο Πυργύρης, πώς λέγεται, εδώ Θεσσαλονικιός είναι, τον ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, παρένθεση. Τι λέγαμε. Ναι, για τα κρούσματα κορονοϊού, πιστεύω μπορεί και να υπάρξει ακόμα ένα. Λες, Μπορεί, εντάξει, ρε φίλε. Δεν είχε κάποιους συναστροφές με τον Λοβέρα. Τι γίνεται, αδερφέ, αυτά, high five. Αφού βγήκαν αρνητικοί όλοι. Εντάξει. Κλεισμένοι σε μια γυάλα είναι οι παίκτες. Συγγνώμη, και στο πρωτάθλημα τώρα έτσι θα πάμε. Ή έχω κορονοϊό, πολύ ωραία. Κάνει όλη η ομάδα τεστ. Βλέπουμε ότι η ομάδα είναι. Θα μου πεις πότε είναι και πότε το ανακαλύπτεις το κρούσμα. Δηλαδή με την Ξάνθη αν είδες, έγινε το. Αναβλήθηκε τη μέρα. Έγινε την Παρασκευή. Αναβλήθηκε. Θέλει 2-3 μέρες προφανώς. Κοίταξε, αν μια ομάδα για παράδειγμα δεν θα πω πια. Έχει δύσκολο ευρωπαϊκό μάτς την Πέμπτη. Και την Κυριακή έχει ντέρμπι, μπορεί Παρασκευή να βρεθούν δύο κρούσματα. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ευρωπαϊκό μάτς. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Στο ευρωπαϊκό θα πάνε κανονικά δηλαδή. Στο ευρωπαϊκό κανονικά με το που γυρίσουν, να πήγαμε στο εξωτερικό στην Ιταλία, μαύρη η ώρα, η στιγμή που πήγαμε στην Ιταλία, φουλ στα κρούσματα. Τι αυτό θα γίνεται όμως. Όλο θα αναβάλουμε. Και όχι, ήταν λάθος τελικά, δεν ήταν αρνητικός, ήταν θετικός. Θα πάρουμε ένα, περιμένουμε σήμερα να υπογραφεί η προκήρυξη. Εγώ έχω τις αφιβολίες μου. Να γίνει και η κλήρωση στις 7 το απόγευμα. Να μάθουν οι προπονητές κυρίως ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν. Έτσι. Άσε μας. Και αφού δεν υπάρχουν και φίλαθλοι για να πεις να κάνουν το κουμάντο τους, να έρθουν να δουν Άρη Πάο, ξέρω εγώ, από την Αθήνα. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάνουμε το κουμάντο μας. Άσε και εμάς. Δεν ενδιαφέρεται η διοργανώτρια αρχή για μας. Ας ενδιαφερθεί για τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές. Να κάνει ένα σκάουτινγκ προπονητής, να δει κάποιο μάτς, να πάει. Να έχουμε το στοιχείο της έκπληξης. Εγώ σου είπα. Εάν μπω τώρα να δω πρωτάθλημα Τιμπουκτού την κλήρωση,
Είναι όλοι μέσα. Δηλαδή παίρνουν μια χώρα και θα σου πω εντάξει. Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει εντάξει, να νομίζω ότι είναι το μοναδικό στην Ηφείλειο που πέντε μέρες πριν δεν υπάρχει κλήρωση. Μιλάμε για ξεφτύλα. Ωραία είναι. Μπορεί να έχει και ικανούς ανθρώπους μέσα. Εντάξει, αλλά σαν σύνολο αυτός ο συνεταιρισμός που του βαφτίσανε, εντάξει, είναι ένα σάπιο προϊόν. Εντάξει. Τι να πατήσω, να πατήσω Ζιμπάμπουε, τι θέλεις. Θέλεις Ζιμπάμπουε. Για πατά Ζιμπάμπουε. Πεις την κλήρωση από τη Ζιμπάμπουε. Έχει προτάσει με Ζιμπάμπουε. Είναι ακόμα στο περσινό. Είναι καλοκαίρι ρε φίλε, αυτή δεν είναι. Δεν μπορεί να έχει 80 βαθμούς εκεί πέρα. Βάλε τέτοιο, βάλε κάτι. Ισλανδία. Περσινή πρωταθλήτρια, η Platinum. Μια χαρά. Με 62 βαθμούς, η Chicken In με 59. Έτσι. Δεν μπόρεσαν οι Chicken In. Τέλος πάντων, ενδεχομένως και σήμερα να ξέρουν οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές ποιους θα αντιμετωπίσουν το επόμενο Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό, Δεύτερο. Δεν ξέρω κιόλας πώς θα μοιραστούν τα παιχνίδια. Εντάξει, εάν υπάρχει κλήρωση θα τη μάθετε από το Λίμπερο αμέσως. Λοιπόν, τι ωραία παλιά φωνάζαμε. Ποιος είχαμε φωνάξει, τον Ροναλντίνιο είχαμε φωνάξει μια κλήρωση. Μεγάλη. Ροναλντίνιο. Κάποιον είχαμε φωνάξει. Ναι, είχε έρθει μια φορά, ναι. Νομίζω για κλήρωση είχε έρθει. Και τον είχα πάει στα μπουζούκια και τέτοια. Α, στα μπουζούκια. Λοιπόν, και μια είχε και το βιντεάκι με τον Άρη. Να πω ότι ο Μαρτίνες ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Βόλο. Με Αχιλέα Μπέο. Αγαπημένος παίκτης του Αχιλέα, να ξέρεις. Ο Μαρτίνες. Ο Τσιόλης γιατί αποχώρησε τελικά, μάθαμε. Δεν μάθαμε. Πήραμε έναν Ισπανό. Ο Μαρτίνες που είχε 44 συμμετοχές και 4 γκολ στον Άρη. Ναι, ο Τσιόλης γιατί έφυγε. Ο Τσιόλης έφυγε για διαφορά φιλοσοφίας. Την οποία ανακαλύψαμε 37 μέρες μετά την πρόσληψη, όπου είπαμε ότι επιστρέφει ένας φίλος ο οποίος ξέρει για το ποδόσφαιρο και αυτό, και έχουμε την ίδια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, θα μας μείνει το standing ovation στην παρουσίαση. Ναι. Τσιόλη, τα χειροκροτήματα, αυτό. Από τους συναδέλφους. Μπράβο, πάμε. Προπονητάρα εσύ, αυτό. Έτσι. Αγκαλές φιλιά με τον δήμαρχο Παύλα, πρόεδρο Παύλα. Παύλα. Ο δήμαρχος, ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης που αγκαλιάζει και παρουσιάζει ο δήμαρχος. Δεν είχε παρουσιάσει άλλο παίκτη. Ναι. Παίκτη παρουσίαζαν άλλοι. Σημαίνει κάτι για τον Μαρτίνες. Αυτό σας λέω, είναι αγαπημένος του παίκτης. Από πέρσι έλεγε ότι τον θέλει στον Ολυμπιακό. Στο Βόλο, συγγνώμη, στον Ολυμπιακό. Με το εκπληκτικό μια πόλη, μια ομάδα από πίσω να έχει σλόγγαν. Ρε Σιαχιλιά, βρες ένα άλλο ρε φίλε. Βρες ένα άλλο. Και έχει ένα κύπελο που σηκώνουν, δεν ξέρω, προφανώς είναι κάτι με πρωτάθλημα στη Β' κατηγορία. Κάτι τέτοιο. Πολύ αγάπη για τον Μπέο και τον Βόλο πάνω στην Πορταριά. Έχουν, ναι. Γενικότερα στο Πήλιο. Στην Πορταριά. Πορταριά, Μακρινίτσα. Σε ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα και τα λοιπά είναι πολύ αγαπητός. Σε κάτι άλλο δεν ξέρω πόσο. Γενικά όμως ως δήμαρχος έχει να πήγαμε, καλά λόγια. Βρήκαμε μόνο οπαδούς της Νίκης Βόλου εκεί πάνω. Α, καταλάβα. Εντάξει. Ενδεχομένως, εγώ πιστεύω ότι οι φίλοι του Βόλου είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι. Πλέον. Γιατί πέρσι πριν γίνει δήμαρχος δεν είχε ούτε αυτό. Πάλι, εντάξει. Ήταν και πριν δήμαρχος. Κοίταξε, εμείς πήγαμε πέρσι στο Βόλος Άρης, το επικό εκείνο το παιχνίδι, που έχασε ο Άρης 1-0 και μετά είχε αφήσει υπονοούμενα και ο Παντελίδης. Για τον Μαρτίνες. Λοιπόν, και κάτι άλλους ξένους παίκτες. Και είχε αποχωρήσει, αν θυμάσαι. Είχε φύγει ο Παντελίδης εκείνο το μάτς. Και είχε στο γήπεδο καμιά 2-3 χιλιάδες Αριανούς, γιατί πήρε και εισιτήρια. Δεν είχε δώσει εισιτήρια στον Άρη. Αλλά είχε ανοίξει την κερκίδα, να είμαστε σωστοί. Και είχε περίπου 150 φίλους του Βόλου. Εγώ υπολόγισα ότι ήταν 18 στην αποστολή. Συν φυσιοθεραπευτές, καμιά 25-30 άτομα η αποστολή του Βόλου, οι εργαζόμενοι εννοώ. Αυτοί όλοι δεν είχαν τις οικογένειές τους στο γήπεδο. Αν το βάλεις 30 με τετραμελής οικογένεια, το πιο σύνηθες στην Ελλάδα, 3-4-12, 120 άτομα ήταν οι συγγενείς και πρώτου βαθμού από τους παίκτες και όλους τους άλλους. Καμιά κοπέλα, καμιά σύζυγος, κανένας παντρεμένος δεν υπάρχει. 130-140. Βάλει και καμιά 30 υπαλλήλους του Δήμου, 170, 180, 200 φτάνε άνετα.
το πόσο κακό Χρήζαν δεν έχει κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός και το σύστημά του, είναι ανυπολόγιστη σε Ολυμπιακός ζημίες. Αποκόλλησε. Ο Ολυμπιακός αποφάζει, πιστεύω εγώ, ποιος ανέβει, ποιος θα κατέβει. Εντάξει, την περασμένη 20ετία. Κοίταξε, δεν ήταν μόνο Ολυμπιακός. Βλέπω και το σύστημα του Ολυμπιακού. Υπήρχαν οι Πανθρακικοί, υπήρχαν... τον οποίο ανέβασε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Τι? Έτσι λέει ο Αλέξης Κούγιας. Επειδή ήταν φοιτητής στην Κομωτινή ο Μάκης Γκαγκάτσης, ανέβασε το Πανθρακικό. Και είναι και ο Βασιλόπουλος από την Κομωτινή. Αυτό που το έχει πει ένας άλλος. Κακός που δεν ήταν λοιπόν στις αίρες ο Μάκης Γκαγκάτσης, μπας και παίζαμε Super League. Είναι και ο Κώστας από εκεί, ναι. Φίλε. Ορίστε. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχουν ομάδες όπως ο Πανθρακικός. Τον Πλατανιά, εγώ τον ανέβασα. Ο Πλατανιάς. Τον Αστέρα Τρίπολης, εγώ τον κράτησα τόσο χρόνο στην κατηγορία. Η Κέρκυρα Κασιόπη, ο Αστέρας Τρίπολης που κατακρεούργησε τον Ηρακλή και βγήκε εις βάρος του Άρη στην Ευρώπη με την Κουρομπιλιά. Στέριο μου, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις και εύνοιας. Υπάρχουν ομάδες που βγαίνανε Ευρώπη και συνήθως ο Άρης την πλήρωνε. Γι' αυτό εγώ φώναζα πάρα πολλές φορές και είχαμε καταντήσει γραφική. Όπως λέω, άσε την Ευρώπη, μην το πας ψηλά. Δες ποιες ομάδες παίξανε στη Super League τα τελευταία 15 χρόνια και ποιος τις βοήθησε να ανέβουν. Ο Μάκης Γκαγκάτσης, περίμενε, μου λέει ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Νεύρεση. Είχε ήταν πρώτα από Κομωτινή ήρθε, δεν ήταν από Κομωτινή. Δεν ξέρω που έκανε φοιτητής ο Μάκης Γκαγκάτσης. Νομική δηλαδή, Κομωτινή νομίζω ήταν. Όλες λοιπόν αυτές οι ομάδες πυροτεχνήματα που δεν λείπουν σε κανέναν, καλονί. Στα τοπικά παίζει. Ανεξάρτητα αν περνούσαμε ωραία όταν παίζει ο Πάκο. Στη Μυτιλίνη. Ανεβαίναν κατηγορίες, χρήζανται εις βάρος ομάδων που είχαν κόσμο. Εντάξει. Και οι περισσότερες ομάδες αυτές ήταν από τα δικά μας τα μέρη. Όχι ο Πανσεραϊκός, όχι η Καβάλα, όχι η Δόξα Δράμας. Εντάξει, όχι ότι δεν κάνανε λάθη κι αυτοί. Καβάλα είχε τέτοιο ρε φίλο όμως, περίμενε. Μάκαρο. Τι αδικημένη η Καβάλα. Και η Καβάλα, μια διετία, τριετία φίλη, έτσι ανέβηκε. Με αυτά τα συστήματα. Εδώ, μακάρι κάποια στιγμή που δεν το βλέπω να έχουμε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων. Να είναι στην Super League και ο Παζιάννα που έχει κόσμο και η Παναχαϊκή που έχει κόσμο και ο Πασαραϊκός που έχει κόσμο. Τέλος πάντων, ομάδες με κόσμο να γεμίζουν τα γήπεδα, αλλά είναι μια ουτοπία. Θα μείνουμε πάλι στο μακάρι, μπορεί σε 2-3 χρόνια, 5-6, να βγουν άλλες Καλονές, να βγουν άλλες Κέρκυρες. Εντάξει. Τέλος πάντων, η κουβέντα είναι μεγάλη και είναι ατέρμονη. Άκρη δεν βγάζεις. Το είπα ρε Κώστα για την Ευρώπη αμέσως εσύ. Είδες αυτό που σου είπε ο Γιώργιανός αμέσως. Ο Ολυμπιακός μας έτρωγε τότε. Λοιπόν. Με Λάρισα μια σεζόν θυμάμαι. Με Ιωνικό μια χρονιά θυμάμαι. Που γίνανε μάλιστα Λάρισα και σε 0-1 μέσα στον Ολυμπιακό. Ήταν, είχε 14 στα 14 Ολυμπιακός. Και πήγε η Λάρση στο 15ο παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική ή προτελευταία αγωνιστική και κέρδισε. Ο Άρης είχε κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ τότε. Για να βγει η Ευρώπη και παρόλα αυτά δεν βγήκε. Γιατί κέρδισε η Λάρισα μέσα στον Ολυμπιακό. Να, ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα σας πω για τον Ζίβκοβιτς. Προκύπτουν έτσι ωραία πράγματα γύρω από την ιστορία του, από την καριέρα του κτλ. Το έλεγα και χθες το απόγευμα με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Νομίζω ότι είναι από το πάνω ράφι για τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί το ότι έμεινε ελεύθερος ο Ζίβκοβιτς να μην προσέλκυσε την Μπάγερ Μονάχου, τη Ρεάλ, την Μπαρτσελώνα και την United, αλλά για τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος προσφεστής στα 24 του και όχι στα 34, ούτε στα 33, νομίζω ότι είναι από το πάνω ράφι που μπορεί να ψωνίσει ο ΠΑΟΚ. Από το αμέσως επόμενο δεν μπορεί να ψωνίσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα τα πούμε και μετά. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Το Practiker είναι μαζί μας. Practiker Θεσσαλονίκης κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας. Έχει ανακαινήσει πλήρως όλους τους χώρους του. Και το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και έναν μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα να δείτε τους ανανεμένους χώρους και τις ολόφρεσκες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου. Τώρα επίπλων έχω κοτσάρει έναν πολύ ωραίο
καναπέ εκεί στο, στο πράκτικε. Τον έχει σε φοβερή προσφορά. Γωνιακό. Δεν υπάρχει κι εσείς να βρείτε, να μην βρείτε, συγγνώμη, κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Από μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών μέχρι είδη κήπου, είδη γηινής, εργαλεία, μηχανήματα και άλλα πολλά, ό,τι θέλετε στο Practiker, στην Πηλαία. Θα τα βρείτε όλα. Μαζί μας Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service. Μπορείς να μπεις, να κατεβάσεις τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Κάθε εργασία πραγματοποιείται και αμέσως καταχωρείται. Injection Service, Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, τηλεφωνάκι 933 787. Και ο Mr. Gold στη δεύτερη ώρα μαζί μας. 62-85-86 για την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Φοβερές και οι μακαρονάδες και οι σαλάτες, τα καλτσόνε, τα πενιρλί. Αλλά αν θες και μαγειρευτό, μουσακά, σπαστίσιο, σουφλέ, ριζότο, κάθε μέρα και κάτι καινούργιο. 62-85-86, επαναλαμβάνω, τηλέφωνο παραγγελιών για τον Mr. Gold που άνοιξε εδώ και ένα δεκάλεπτο και σας περιμένει να παραγγείλετε για να φάτε τις εκπληκτικές πίτσες του και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σας. Με το Κόσοβο πότε παίζουμε? Κυριακή βράδυ. Κυριακή, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, λέγαμε νωρίτερα για τον Ζίβκοβιτς, υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Ο ποδοσφαιριστής θα βρεθεί Θεσσαλονίκη για να συζητήσει τις τελικές λεπτομέρειες και να υπογράψει το συμβόλαιο που θα τον δέσει με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, καλό είναι μέχρι να οριστικοποιηθεί 100%, δηλαδή να δούμε τον ποδοσφαιριστή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ή να υπάρχει ενημέρωση ότι υπέγραψε το συμβόλαιό του, να έχουμε και μια επιφύλαξη της τάξης του 2%. Έχουν συμβεί αρκετά, αλλά υπάρχει συμφωνία. Εντάξει. Και νομίζω ότι αν δεν συμβεί κάτι το πολύ έτσι εξωπραγματικό, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι στα 24 χρόνια της ζωής του. Ασφαλώς και έχει φιλοδοξίες, ασφαλώς και θέλει να κάνει ένα restart στην καριέρα του. Μετά την περσινή χρονιά που ήταν καταστροφική για τον ίδιο, έπαιξε μόνο σε 4 μάτς στην Μπενφίκα και αυτά τον Ιούνιο. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, είχε και ένα τραυματισμό στο χέρι, αποθεραπεύτηκε τον Μάιο που μας πέρασε, τον Ιούνιο επέστρεψε στις αποστολές της Μπενφίκα, έπαιξε και 4 παιχνίδια. Εντάξει, και ξεκίνησε προετοιμασία κανονικά φέτος, 26 Αυγούστου όμως αποχώρησε ως ελεύθερος, έλυσε το συμβόλαιό του. Μία μέρα νωρίτερα είχε αγωνιστεί στο φιλικό με την Πελενένσες ως αλλαγή. Άρα λοιπόν δεν είναι και στην ιδανική κατάσταση, την αγωνιστική, αλλά δεν είναι και σε κατάσταση να χρειαστεί 5 μήνες ή 4 μήνες για να μπορέσει να παίξει και πάλι ποδόσφαιρο στο επίπεδο που τον έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, θα χρειαστεί όμως κάποιο εύλογο διάστημα για να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά είναι σημαντικό ότι έκανε προετοιμασία με την Μπενφίκα. Η δική μου η αίσθηση, το έλεγα και χθες, είναι ότι αν όλα πάνε καλά, θα υπολογίζεται κανονικά και θα δηλωθεί για το μάτς με την Μπενφίκα και θα είναι στην αποστολή και ενδεχομένως να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και να έχουμε άλλη μια ιστορία ενός πρώην παίκτη που τιμώρησε την ομάδα την οποία προέρχεται. Εντάξει, μπορεί να συμβεί, μπορεί κάλλιστα να μην συμβεί βέβαια. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε και πότε θα είναι η άφιξη του Ζίβκοβιτς και πότε θα υπογράψει και πότε θα μπει στις προπονήσεις. Σαφέστατα και έπαιξε ρόλο ο Αμπέλ Φερέιρα, σαφέστατα. Και έπαιξε ρόλο ότι μιλάμε ότι είναι ο Ζίβκοβιτς ένα παιδί της Παρτιζάν. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Ξέρει και τον ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ. Ξέρει και τη Θεσσαλονίκη, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει. Ασφαλώς και πιστεύω το όνειρό του είναι να επιστρέψει στην Πορτογαλία ή να παίξει στην Αγγλία, στην Ιταλία,
κάπου καλύτερα, αλλά για τα επόμενα χρόνια που θα τον έχει ο ΠΑΟΚ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Δικέφαλο και μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει και ένα μεγάλο κέρδος αν όλα πάνε καλά και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, να τον πουλήσει σε 2-3 χρόνια. Εντάξει, έτσι πλέον είναι το ποδόσφαιρο. Κανείς ποδοσφαιριστής στα 24 δεν έρχεται για να γίνει σημαία μιας ομάδας ή να παίξει μέχρι τα 35, ειδικά ξένος. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Ας έρθει με το καλό Ζίβκοβιτς. Για την ηλικία του έχει πετύχει πολλά πράγματα. Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Σερβία Άντρ 21. Δύο φορές πρωταθλητής Σερβίας με την Παρτιζάν. Άλλες τόσες με την Μπενφίκα. Μία φορά κυπελούχος Σερβίας με την Παρτιζάν. Μία φορά κυπελούχος Πορτογαλίας με την Μπενφίκα. 93 μάτς στην Παρτιζάν. 24 γκολ, 13 ασίστ. 88 μάτς με την Μπενφίκα. 4 γκολ, 24 ασίστ. Έχει παίξει 8 παιχνίδια σε ομίλους Champions League με την Μπενφίκα. Έχει παίξει σε 12 μάτς προκληματικών γύρων με Παρτιζάν και Μπενφίκα. 16 μάτς ομίλων Europa League. Εντάξει, και είναι 17 φορές διεθνής με την ανδρική ομάδα της Σερβίας. Έχει παίξει σε όλες τις μικρές εθνικές της Σερβίας. Και σε ένα από τα 17 παιχνίδια, σε ένα από αυτά έχει δώσει και assist στον Πρίγιοβιτς. Υπάρχει το βίντεο στο ΠΑΟΚ 24, σε ένα περσινό παιχνίδι Σερβία-Λιθουανία 4-1 για το πρώτο UEFA Nations League. Από ωραία ενέργεια του Ζίβκοβιτς και κεφαλιά του Πρίγιοβιτς, η Σερβία τότε προηγήθηκε με 3-1, λίγο αργότερα πέτυχε και τέταρτο γκολ. Ασφαλώς έπαιξε το ρόλο του ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεφορτωθεί τα συμβόλαια του Βέρμπλουμ, του Μαωρίσιο και του Στοχ. Αν τα βάλεις και τα τρία μαζί, πλησιάζουν τα 4,5 εκατομμύρια. Τα καθαρά χρήματα που θα έπαιρναν οι ποδοσφαιριστές. Ούτε να υπολογίζω εφορίες, ούτε μπόνους, τίποτα. Άρα λοιπόν είχε ο ΠΑΟΚ στο μπάτζετ του ένα περιθώριο για να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω στον Ζίβκοβιτς. Εντάξει, θα δούμε πώς ακριβώς θα παίρνει ο Σέρβος μεσοπιθετικός όταν με το καλό έρθει στη Θεσσαλονίκη και συμφωνήσει και ανακοινωθεί από τον Δικέφαλο. Αλλά θα ξαναπώ ότι νομίζω ότι πίσω από το φορ ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει μια σούπερ ποιοτική λύση. Και για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, ξαναλέω, είναι η δική μου αυτή η άποψη, από το πάνω-πάνω ράφι. Από το αμέσως επόμενο ή το αμέσως ψηλότερο, δεν μπορεί να αγοράσει ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο ΠΑΟΚ της Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ του Financial Fair Play και ο ΠΑΟΚ που δεν έχει αγωνιστεί ακόμα σε ομίλους του Champions League, να αλλάξει λίγο ταχύτητα και περιβάλλον. Μέχρι τότε λοιπόν ο Ζίβκοβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω και ταιριάζει γάντι στο ελληνικό πρωτάθλημα και μπορεί να κάνει την διαφορά. Εντάξει. Πέρυσι τέτοια εποχή ζητούσε η Μπενφίκα και 30 και 35 εκατομμύρια σε ομάδες για να τον παραχωρήσει. Η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική για τον Ζίβκοβιτς. Είναι και η Μπενφίκα σε μια φάση που κάνει μεγάλες επενδύσεις. Τον άφησε ελεύθερο. Γιατί φαντάζομαι και το συμβόλαιο του στην Μπενφίκα δεν θα ήταν μικρό. Και έτσι λοιπόν επωφελήθηκε ο ΠΑΟΚ, που νομίζω είναι κομβικός ρόλος και του Φερέιρα και του Ρέμπε. Ενδεχομένως και του Ζίβκοβιτς, με τον οποίο υπήρξε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συμπαίκτης για 38 μάτς συνυπήρξαν στην Παρτιζάν και φυσικά ήταν πολύ καιρό μαζί συμπαίκτες. Αυτά για τον Ζίβκοβιτς. Θα ξαναπώ ολοκληρώνοντας ότι η αίσθησή μου είναι ότι θα υπολογιστεί κανονικά για το παιχνίδι με την Μπενφίκα στις 15 Σεπτεμβρίου. Εκτός και αν προκύψει ότι είναι τόσο πίσω ώστε να ελοχεύει κίνδυνος κάποιου τραυματισμού ή οτιδήποτε άλλο. Που δεν νομίζω να είναι τόσο πίσω. Ότι θα είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους, εντάξει, θα είναι, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η θέση του ακριβώς ποια είναι? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολλά στα ραδιόφωνα. Δεν έχω κάτσει να το ψάξω, αλλά έχω ακούσει από δεύτερος επιθετικός, εξτρέμ, αμυντικός χαφ. Από συναδέλφους έχω ακούσει τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή,
Πώς το έχω ακούσει. Δεν λένε έτσι. Λένε μπορεί να μπει στη θέση του τάδε που παίζει αμυντικό χάφο στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μπει στη θέση του τάδε που παίζει εξτρέμ στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίζει που είναι δεύτερο επιθετικό πίσω από το φορ. Ποια ακριβώ είναι η θέση του, η παρουσία Κοίταξε, του. Όπω είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, στο ξεκίνημα τη χρονιά, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λιμνιού να παίξει δεξιό fullback. Ναι. Νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχει κάνει στην καριέρα του. Μπορεί να πάρει τη θέση του Τζόλι όμως, όπως είδαμε τον ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Μπορεί να πάρει τη θέση του Πέλκα. Εντάξει, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Ακπομ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει και στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ως οχτάρο δεκάρι, και μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία και στις πτέρυγες. Εντάξει, τώρα μιας και που το λες, νομίζω μπορώ να δω την καριέρα του γενικότερα, σε ποιες θέσεις αγωνίστηκε. Δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, γιατί... Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Στην καριέρα του, σε Παρτιζάν και Μπενφίκα, έχει παίξει 91 παιχνίδια ως right winger. Mm. 22 γκολ, 17 assist. Έχει παίξει 34 μάτς ως left winger, κανένα γκολ, 17 assist. Ως επιτελικός μέσος, ως δεκάρι δηλαδή, έχει παίξει σε 14 μάτς με 2 γκολ και 2 assist. Έχει παίξει ως εσωτερικός αριστερός μέσος σε 5 παιχνίδια. Έχει παίξει 4 μάτς ως δεύτερος επιθετικός και έχει παίξει ένα παιχνίδι ως φουνταριστός, μόλις ένα, στο οποίο όμως σκόραρε. Αυτά, έτσι έχει η καριέρα του. Συνήθως παίζει στα πλάγια. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ταιριάζει Γάντι να κάνει ένα πολύ ωραίο δίδυμο πίσω από τον, μαζί με τον Πέλκα και πίσω από τον Ακπομ, μέχρι να δούμε και πώς θα αλλάξει, αν αλλάξει και το σκηνικό με τους επιθετικούς του ΠΑΟ και τους μεσοεπιθετικούς. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι το χρειάζεται το ΠΑΟ πίσω από τον φόρο. Και είναι πολύ σημαντικό για ένα ποδοσφαιριστή να μην είναι μονοδιάστατος και ό,τι και αν χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να παίξει τη φετινή σεζόν και την επόμενη, να μπορεί ο προπονητής να τον κολλήσει στην ενδεκάδα και να έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα νούμερα του πάντως είναι σημαντικά, γιατί μιλάμε για ένα πρωτάθλημα όπως της Πορτογαλίας που σαφέστατα είναι ανώτερο από το ελληνικό. Εγώ νομίζω γερός να είναι ο Ζίβκοβιτς, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να τελειώσει τη χρονιά με διψήφιο αριθμό γκολ και assist. Εντάξει, όλα αυτά στη θεωρία. Μακάρι το παιδί να έρχεται ορεξάτο, να θέλει να κάνει το restart, να το αποδείξει και στο γήπεδο και να μιλάμε όλοι για μια μεταγραφή που θα αποφέρει μόνο κέρδη στον ΠΑΟΚ άμεσα, σε αγωνιστικό επίπεδο, και έμεσα να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγάλει και κάποια χρήματα σε 2-3 χρόνια. Γιατί αν κάνει μία ή δύο σούπερ χρονές με τον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς και είναι στα 25 ή στα 26, ασφαλώς και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από την Πορτογαλία και από άλλες προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Αυτά για τον 24χρονο Σέρβο. Βλέπουμε πέφτει συνεχώς ο μέσος όρος. Καλό είναι αυτό. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ να κάνει μια πιο αθλητική ομάδα. Δεν το συζητάμε. Δεν θα πω εγώ αυτό ότι έκλεισε ο κύκλος προηγούμενης, αλλά είναι αποδεκτό νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να ρίξει το μέσο όρο και να αποκτήσει περισσότερη ταχύτητα στην μεσοεπιθετική του λειτουργία. Και αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ και πάρει έναν κεντρικό χαφ εξίσου έτσι λαμπερό ή τέλος πάντων να έχει την ικανότητα να κουβαλάει πιο γρήγορα την μπάλα και να είναι πιο αθλητικός από αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ, θα είναι ακόμα καλύτερο. Θα το δούμε το προσεχές διάστημα. Είπαμε στο ξεκίνημα για Λιμνιό και Γιαννούλη, παίξαν 90 λεπτό. Είπαμε για το αυρινό φιλικό στις 7 με απουσίες ο ΠΑΟΚ λόγω διεθνών. Και για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε στο ξεκίνημα, τουλάχιστον στα τα του ΠΑΟΚ, δεν πέρασε καλά χθες η Εθνική Ελπίδων στην Κροατία. Mm. Εντάξει, μιλούσα στο ΠΑΟΚ 24 και γύρω στις 8 και 25, λέω τον Νίκο
έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι των ελπίδων. Λέω, δεν μπορώ να έχω ενημέρωση τώρα που μιλάμε. Και με το που κλείνω το τηλέφωνο βλέπω 4-0 η Κροατία στο 25. Ωραία. Τελικά το παιχνίδι έληξε 5-0. Okay. Στο 4-0 έβαλε προπονητής τον Τσιγκάρα και σημάζεψε το παιδί τα σημάζευτα. Και φάγαμε μόνο ένα. Γιατί χωρίς τον Τσιγκάρα, παιδιά. Θα τρώγαμε 8. Θα τρώγαμε 8-9. Εντάξει, έχει ξεκινήσει εγώ καλά. Εγώ νομίζω ότι σταμάτησαν να παίζουν οι Κροάτες απλά μετά το 25. Εγώ πιστεύω δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τον Χάρη Τσιγκάρα. Λες, εγώ τον ξεπεράσαν μια φορά. Το παιδί δεν έχει και σούπερ δημιουργικά στοιχεία να βάλει και 5 γκολ και να πάρει το μάτς μόνος του. Αλλά την αποστολή του την έφερε εις πέρας. Πάλι χάσαμε, ρε. 1-0 χάσαμε στο από τη στιγμή που πήγε. Πού? Ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορώ τώρα. Αν έχω 10, όχι 10 συμπαίκτες άχρηστους, 9 γιατί έπαιζε και ο Διαμαντής μέσα. Α, εντάξει. Τι να πρωτομαζέψει ο Διαμαντής, τι να πρωτομαζέψει, ρε φίλε. Ο στόπερ δεν είναι. Ναι, αλλά με άλλη δίπλα, τι να κάνω. Είναι αυτό που έγινε στην Τούμπα. Δηλαδή, ο Βίντα, τι να κάνει τώρα τον κατσαφλιά τον Ουέλινγκτον, του Βραζιλιάνου που είχε κινδύνο. Να είναι καλό το παλικάρι που ο Πάοκ βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Γιατί έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Έλλιντον. Περίμενε τώρα εσύ να μάθεις εδώ τι έγινε. Λοιπόν. Τελείωσε με τον Πάοκ. Για να σου πω για το... Στεριάκης, Νάτσος, Κατράνης, Νικολάου, 78, Αντζούλας. Όμως έχετε κάνει παιδί του Άρη μέσα. Όχι. Διαμαντής. Διαμάντη το γράφει η ΕΠΟ. Γιος της Λίτσας. Τι ντροπή είναι και αυτή, ρε. Ναι. Τι ντροπή είναι και αυτή. Βρουσάη Αλεξανδρόπουλος, 29 Τσιγκάρας. Σημάζεψε αυτά που δεν σημαζεύονταν. Του Παναθηναϊκού Αλεξανδρόπουλος. Μπαλογιάννης. Και αυτός του ΠΑΟΚ είναι. Και αυτός του ΠΑΟΚ. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Οχτώ λοιπόν οι άχρηστοι. Πού να πάμε με τόσους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάρει ολοκληρωτικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, μπας και πάμε στο Μουντιάλ. Να φάμε 9. 71 Μπότος, Νταβιώτης, 46 Καμπετσής, Λιάβας Εμμανουηλίδης, 71 Χριστόπουλος. Δεν πήρες παίκτη του Άρη, δεν πήρες Χατζηπιπερίδη, δεν πήρες Μπακαλιάνη να μπει στην άμυνα. Αυτά παίζουν ρόλο. Παίζουν. Για ποιο λόγο δεν έχει Μπακαλιάνη? Για ποιο λόγο? Θα αρχίσω πάλι να λέω για την εθνική. Τέλος πάντων. Ποιος είναι ο προπονητής? Νομίζω ο Γκούμας είναι. Ποιος Γκούμας τώρα? Στην ΚΑΠΑ 17 έχει καλό προπονητή. Η εθνική. Εξαιρετικό. Ναι. Τάσος Θεός. Ναι. Αυτά φίλος... λοιπόν και με τις εθνικές. Περίμενε τον να ακούσει την είδηση. 11 αυτοκίνητα. Έκλεψε ο 54χρονος υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έλεσε εσύ, εντάξει, και τι σημασία έχει, ρε φίλε, που δουλεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Έχει σημασία γιατί ο τρόπος με τον οποίο έκλεβε τα αυτοκίνητα Αστέριο ήταν με το γερανό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πήγαινε κύριος, έβαζε το γερανό, σήκωνε το αυτοκινητάκι, το έπαιρνε, έφευγε και πήγαινε σε μάντρα και το πουλούσε. Δεν ήταν ωραίος ο κύριος αυτός? Και δεν σκέφτηκε ότι όταν παίρνει αυτοκίνητο από την Τσιμισκή υπάρχει μία πιθανότητα να τον γράψει η κάμερα. Και τον είδε ο ιδιοκτήτης του ενός αυτοκινήτου από τις κάμερες να πηγαίνει ο Δήμος και να του παίρνει το αυτοκίνητο. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, γεια σας, πήρατε το αυτοκίνητό μου χθες με το φορτηγάκι Νίτα Ιώτα 1433. Εμείς, κύριε, όχι, δεν έχουμε. Μα τι λέτε, ήρθε ο γερανός και πήρε το αυτοκίνητο μπροστά από το και έχω χώρο πάρκινγκ μόνιμο. Όχι, κύριε, στο Δήμο δεν βλέπω εδώ να έχετε, να έχουμε πάρει εμείς το αυτοκίνητό σας. Τι είναι αυτά που λέτε? Μα τον Ιώτα Βίτα, καλέστε την αστυνομία. Αστυνομία και τα λοιπά. 11 αυτοκινητάκια πήρε ο γίγαντας, αλλά το πιάσανε και πλέον είναι στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ειδικογραφία. Συνάδελφος του κλέψαν το αυτοκίνητο, έχει καιρό εκεί κοντά στον ΟΣΕ. Και ο ίδιος και η κακιά στιγμή ξέχασε το κλειδί πάνω στη μίζα. Τέλος πάντων. Φίλε. Και με ενημέρωσε γιατί είχαμε μια κουβέντα. Δεν είναι εδώ ο Χρήστος με το γνωστό αυτοκίνητο του τελικού. Α, εντάξει. Γιατί εκείνο μπορεί να θέλαμε κιόλας. Το πήρε αρκετά ψύχρεμα ο συνάδελφος, παρότι ήταν ασφαλματικά δεμένος με το αυτοκίνητό του. Ναι. Και με ενημέρωσε ότι κοίταξε και στην περιοχή εδώ έρχονται με γερανούς κανονικά. Είτε είναι, ξέρω εγώ, τη Σέλπα, Express Service. Μα ήμουν, εντάξει. Ναι. Και περνάς εσύ και βλέπεις, ας πούμε, μια οδική βοήθεια να σηκώνει ένα αυτοκίνητο. Και λες, οκ. Okay. Οι άνθρωποι κοινό το κλέβουν.
Και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται. Οι επαγγελματίες. Σε μία ώρα έχει γίνει τάλαρα. Μάλιστα. Εντάξει. Να προσέχουμε λοιπόν για τέτοια ζητήματα. Για να μην κλαίμε όλοι. Βέβαια, αυτό το άφησε και το κλειδί πάνω. Σου λέει: μη ζορίζονται. Μη φέρουν το γερανό. Λοιπόν. Αυτά για τον Δικέφαλο. Υπάρχει ενημέρωση για την προπόνηση. Πες και αυτό να κλείσουμε. Πρωί, πάμε στο break. Υπάρχει και αποστολή για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αύριο. Σε 7, θυμίζω, Λίμπερο 7,4. Πάω TV με 2,5 ευρώ και Κοσμοτέ. Κούτρα το Κοσμοτέ. Όποιος είναι συνδρομητής Κοσμοτέ το βλέπει κούτρα. Λοιπόν, βασικά πληρώνει Κοσμοτέ. Αγκούστο και Σοάρες εννοείται ατομικό πρόγραμμα. Πέλκας, Ελ Καντουρί για λόγους αποφόρτισης δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα. Και οι 18 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα είναι Ζίβκοβιτς, Ρέι Βαρέλα, Μιχόγιβιτς, ο οποίος επέστρεψε στην Τούμπα. Α, θα δούμε τώρα αν τον καθίσει ο Παοκαμανάτη. Πού είναι αυτό το παιδί? Δεν πλήρωσε η ΑΟΕ τη ρήτρα 800.000 ευρώ. Φυσικά δεν βρέθηκε ομάδα να τον αγοράσει, γιατί είχαν γραφτεί πολλά ότι τον θέλει Βέρντερ, τον θέλει Σπαρτάκ Μόσχας, τον θέλει, ξέρω εγώ, τον θέλει, τον θέλει. Τελικά δεν θέλει κανένας, γιατί το ποσό για μια Βέρντερ 800.000 είναι χαριζιλίκι που δίνει ο παππούς στον εγγονό πάνω κάτω. Επέστρεψε λοιπόν ο Μιχόγεβιτς. Το συμβόλαιό του τελειώνει το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια ανανέωση. Ναι. Όπως με τον Ουάρντα. Τέλος πάντων, θα δούμε και πάλι τον Σέρβο, που για μένα είναι καλός στόπερ. Αλλά δεν νομίζω να είναι καλύτερος του Διαμαντή, για παράδειγμα. Εγώ δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Λοιπόν, Κρέσπο, Παναγιώτου, Κουλιεράκης είναι παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Ζαμπά, Λίρατζης. Και αυτός έχει επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του Ροντρίγκο και το ταξίδι του Μάτος στη Βραζιλία με άδεια από την ΠΑΕ, που νομίζω επιστρέφει σήμερα ο Μάτος, 4 του μήνα. Λοιπόν, Λίρα της Μπίσεσβαρ, Τάχατος, Νινούα εσύ της ΒΑΜ, Βρακάς, Σβιντέρσκι, Άκπομ και Κούτσιας είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι. Άρα θα δούμε τα νέα πρόσωπα, να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Και τα παιδιά του ΠΑΟΚ, Παναγιώτου, Κουλιεράκη, Στάχατος, το Λίρατς θα δούμε και το Μιχόκηβης θα δούμε νομίζω, και το Κούτσια φυσικά, που εντάξει έχουμε μια πρώτη άποψη, και θα δούμε και τους υπόλοιπους, συν τον Ινούα που θα κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αποστολή αύριο στις 7, Λίμπερο 107,4, ζωντανή μετάδοση από το θρυλικό Ελ Πάσο, Ελ Πάσο της Καλυθέας, που έχει μείνει στο μυαλό μας με τις διαφημίσεις πίσω. Αγγλικά, Σαλευρής κτλ. Πες όμως τον Γρηγόρη να πάει στο Ελπάσο, γιατί είπαμε για Ριζούπολη, μου λέγε χθες. Μην πάει στη Ριζούπολη. Εγώ το έχω αφήσει στο Ελπάσο. Ξαναλλάξει, δεν ξέρω. Δες το. Δες το που ακριβώς είναι. Όπως έχασε τον δρόμο που ο Αθανασάκης πήγε στα παλιά γραφεία της Λίγκας. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Και όχι, δεν ξέρανε πού έχει οριστεί. Δεν ήταν, δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα. Νομίζω δεν είχε ανακοινωθεί. Λέγανε ή Ριζούπολη ή Ελπάσο ή Περιστέρη, κάτι τέτοιο λέγανε. Λοιπόν, πάμε εμείς στο break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και τέταρτο ημίωρο μετά τη 1.30. Πάμε break και επιστρέφουμε. Πάμε σε ένα τελευταίο 20 λεπτάκι. Τα Practiker είναι μαζί μας. Practiker Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια. Κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχει ανακοινήσει πλήρως όλους τους χώρους του. Πιο όμορφα από ποτέ το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και ένα μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα, να δείτε τους ανανεμένους χώρους και τις ολόφρεσκες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου. Από μια φανερά ενωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών θα βρείτε να διαλέξετε τα καλύτερα. Μέχρι ήδη κήπου, ήδη γυνείς, εργαλεία, μηχανήματα και άλλα πολλά. Practiker Θεσσαλονίκης στην Πειλαία. Θα σας έλεγα νωρίτερα για το Μάτος. Ναι. Τελικά επέστρεψε ο Βραζιλιάνος. Μάλιστα. Θα υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό. Κορονοϊό. Πήγε στη Βραζιλία. Ναι. Και γίνεται χαμός. Αποτελέσματα, λογικά το βράδυ, άντε αύριο το πρωί, θα κάνει προπόνηση μόνος του σε διαφορετική ώρα από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Αυτά και για τον Λέο Μάτος. Ο Μπίζιβαρ επέστρεψε προχθές. Έκανε τα τεστ αρνητικά και προπονήσεις κάνει και στην αποστολή για το αυρινό φιλικό. Βρίσκεται.
Άρα λοιπόν οι απουσίες για τον ΠΑΟΚ είναι οι 9 συνολικά διεθνείς του. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει, ο Παναθηναϊκός. Διεθνείς. Στην Αδρών έχει. Κουρμπέλης. Κουρμπέλης, ναι. Έχει άλλον. Έχει κάτι. Και στην... ο Αλεξανδρόπουλος που είπαμε πριν. Εντάξει, στην Αδρών... Εντάξει, πιο πολύ παίκτες του, αυτή ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, είπαμε για τον Μαρτίνες που ανακοινώθηκε από τον Αχιλέα Μπέου στον Βόλο. Είπαμε για την περίπτωση του Χατζησαφή στον Άρη. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και μία τρίτη στο παράθυρο ο Σόουζα. Ο ένας είναι Σέρβος, στόπερ, ψηλός, 1,90, με αρκετά καλά στοιχεία, αλλά είναι λίγο αλμυρός για τα δεδομένα και με τα όσα έχουν προηγηθεί για το ρόστερ του Άρη και τις όποιες οικονομικές υπερβάσεις με βάση και το γεγονός ότι δόθηκε και σχεδόν 1 εκατομμύριο για το, για τον Μπαν. Το θετικό για τον Άρη και νομίζω όχι μόνο για τον Άρη αλλά γενικότερα για τις ομάδες που αναζητούν έσοδα για να καλύψουν τρύπες είναι ότι διαφαίνεται μια πρόθεση να ανοίξουν τα γήπεδα με ένα ποσοστό 20% από την χωρητικότητα του, του γηπέδου. Για πρώτη φορά υπάρχει η πληροφόρηση ότι και οι λοιμοξιολόγοι είναι εδώ ποσοστά συνενούν προς αυτή την κατεύθυνση και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα κάναν κάτι διαφορετικό όταν έχουν ανοίξει τα πάντα. Και ίσως είναι μια μικρή ανάσα αυτή για τις, για τις ομάδες, γιατί οι ομάδες αυτή τη στιγμή, παιδιά, πέρα από τα τηλεοπτικά της κάθε ομάδας και κάποιους χορηγούς, δεν έχουν κόσμο στα γήπεδα, άρα δεν έχουν και το οποιοδήποτε άλλο έσοδο στα, στα γήπεδα. Δεν έχει βάλει Ουγγαρία, ρε φίλε. Τι γκολ έχει βάλει αυτός ο τύπος. Απίστευτο φάουλ, το 80. Τι γκολ έχει βάλει αυτός ο Ούγγρος. Μέσα στην Τουρκία, στη Σεβάστια. Ναι. Θα είναι μια ανάσα, έστω και αν το 20% δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι κάτι και αυτό από το τίποτα. Να πάμε σταδιακά δηλαδή σε άνοιγμα των, των γηπέδων και περιμένουμε να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και να επιστρέψουν έστω μερικώς οι φίλαθλοι στο, στο γήπεδο. Για τον Άρη βέβαια αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να πάρει ως διαρκείας αυτά τα, τα έσοδα, αυτού του κόσμου δηλαδή που αντιστοιχεί στο, στο 20% του, του γηπέδου, να κινηθεί δηλαδή η διαδικασία εκεί των, των διαρκείας και να μπορέσει η ομάδα να βάλει κάποια χρήματα στα ταμεία της. Ο ΠΑΟΚ νομίζω δεν έχει βγάλει στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Δεν έχει βγάλει και δεν θα βγάλει μέχρι νεοτέρας. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να υποβάλει στους φιλάθλους μια τέτοια διαδικασία, αφού δεν θα έχουν δικαίωμα να μπουν στο γήπεδο. Όταν θα αποφασιστεί ό,τι και αν αποφασιστεί, θα καθίσουν στον ΠΑΟΚ να δουν πώς θα μπορέσουν με μια σχετική δικαιοσύνη, γιατί θα υπάρξουν νομίζω φωνές, να ικανοποιήσουν πιο δίκαια τον κόσμο που θα μπορεί να είναι στο γήπεδο. Αλλά χωρίς κόσμο, τι διαρκείας να βγάλει. Τώρα όμως πάει να ανοίξει ενδεχομένως και να βγάλει. Ή μπορεί να δώσει τα μεμονωμένα, δεν ξέρεις τι θα επιλέξεις στο, στο τέλος. Από τη στιγμή που είναι η παλιά πρόταση του Όφη, θυμίζω, την είχε κάνει πέρσι, είχε απορριφθεί πέρσι, περσινή αγωνιστική περίοδο εννοώ, πέρσι, τον Ιούνιο είχε απορριφθεί. Μακάρι όμως τώρα να ανοίξει το γήπεδο για τον κόσμο. Μία η ώρα το μεταξύ, Κοσμοτέ Σπορτ, παίζει Παναθηναϊκός Άρης αυτή τη στιγμή. Στο βόλεϊ. Και είδα τώρα τη διαφήμιση στον Sky. Οπότε μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στέριο. Βόλεϊ εφήβων. Παναθηναϊκός Άρης. Ναι. Χαμπάρι δεν πήρα. Το έχουμε live streaming στο, στο About Άρης. Μπορείτε να το δείτε όσοι αγαπάτε το, το βόλεϊ και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε.
1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και ένα λεπτό το χθεσινό Σλοβενία-Ελλάδα. Αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Έστω και ένα λεπτό όμως. Ολόκληρο τον αγώνα παρακολούθησαν 682.289 τηλεθεατές. Μάλιστα. Και στο δεύτερο μήχρονο ο μέσος όρος ήταν 730.000 και κάτι ψηλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Το Παναθηναϊκό TV το δείχνει και ο T-Sport 6 το παιχνίδι, το οποίο γίνεται στη Λεωφόρο. Γιατί γίνεται στη Λεωφόρο? Υπάρχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος? Κερδίζει ο Παναθηναϊκός 1-0 σετ και 23-16 το δεύτερο σετ. Προφανώς έχει 23-17 τώρα γίνεται. Προφανώς έχει καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός στο εφηβικό, στο βόλεϊ. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό με την πρόθεσή του για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Παιδιά, αν δεν δω πράξεις πλέον, τα κούβερεσε σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως όταν πρόκειται για τον ΠΑΟΚ. Το ότι ακούσαμε και διαβάσαμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ενημερωμένος για την παραμικρή λεπτομέρεια για το σχέδιο του ΠΑΟΚ και ρώτησε, εντάξει, μεταξύ μας τώρα να μην κορδευόμαστε, εντάξει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ενημερωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το βίντεο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει τους συνεργάτες του, φίλε. Εντάξει. Ας προχωρήσει η υπόθεση, εδώ θα μας δείτε το καλό. Δεν και προχώρησε. Θα σχολιάσουμε και θα δώσουμε και τα credit εκεί που πρέπει να τα δώσουμε. Αλλά χωρίς να γίνεται τίποτα, να βγαίνουμε και να λέμε αυτό, εντάξει, ας τα κάνουν άλλοι. Για να ενισχύσουν την εικόνα του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, γενικότερα όλοι οι πολιτικοί στη χώρα μας. Και αυτοί που πέρασαν και αυτοί που θα περάσουν δεν είναι και πολύ των έργων. Στα λόγια μια χαρά είναι όλοι και όλοι είναι ενημερωμένοι. Όχι, στα γήπεδα και σε αυτά έχουν κάνει, Στέργιο μου. Έχουν κάνει. Στη ΣΑΕΚ, ναι, προχωράει. Καλά. Έχουν κάνει. Εντάξει, εσύ μιλά τώρα. Έχει και εσύ του μπάσκετ έχει γίνει σε σένα. Εντάξει. Έχει πάρει και εσύ πράγματα. Άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Τέλος πάντων. Θα προχωρήσει και του ΠΑΟΚ. Υπάρχει η επιτροπή. Το δεύτερο σετ το πήρε και αυτό ο Παναθηναϊκός. Είναι Final Four. Εφήβων και παίζουν στη Λεωφόρο. Εντάξει, το διοργάνωνε προφανώς εκεί ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει και με το γήπεδο. Έχουμε ακόμα 3-4 χρονάκια, δεν έχουμε. Και ο Άρης τώρα έχει ζητήσει για το γήπεδο του. Πάρει και ο Άρης καμιά 30-50 εκατομμύρια. Πώς θα μας δώσουν εμάς, 60? Ξέρω, πόσα πήρε η ΑΕΚ? Εσείς τα ξέρετε αυτά. Η ΑΕΚ πόσα πήρε? Πόσα εκατομμυριάκια? 30? 30 είναι? 40 κάπου. Ωραία. Και 120 λέει ο Παναθηναϊκός. Μια χαρά, ρε φίλε, γιατί. Εντάξει, όλα καλά. Έπιασε το ξεφωνητό στον δήμαρχο. Μια χαρά. Λοιπόν, 2-0 είναι το παιχνίδι. Το ανακαλύψαμε και εμείς στην πορεία. Και σας ενημερώνουμε. Για τους φίλους που ρωτάνε με μήνυμα αν έγινε η κλήρωση. Όχι, η κλήρωση είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 7. 7. Μέχρι τώρα δεν βλέπω κάποια ενημέρωση, είτε θετική είτε αρνητική. Και νομίζω ότι ίσως να είναι και καλό αυτό. Υπό ποια είναι το λέω ότι αν δεν γινόταν η Γενική Συνέλευση λόγω απουσίας των 5 ομάδων, 5-2, δεν θα το μαθαίναμε γρήγορα. Δηλαδή άμα δεν γίνει το μαθαίνεις γρήγορα. Το ότι φτάσαμε 2-10 και δεν έχει γίνει το παραμικρό, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και καλό. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να προσπαθούν να μεταπίσουν κάποιους ή να τα έχουν βρει ή θα το δούμε πάντως. Έχω την αίσθηση είναι, όχι πληροφορία, ότι είναι προς την τελική κατεύθυνση του να έχουμε και κλήρωση επιτέλους και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι. Διαβάζω στο blogspot του Κυριάκου Θωμαίδη. Α, ναι, για, είναι έγκυρος αυτά. Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση. Ωραία. Για 2 ώρες. Α, είδες. Πάμε με 2,5. Μέση κατάσταση δηλαδή. Έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες για τηλεοπτικά συμβόλαια των αστέγων. Α, ωραία. Εσύ είσαι στους άστεγους ή όχι? Όχι. Δεν είσαι. Ωραία. Μήπως ανακοινωθείς και εσύ πακέτο. Και θα μείνει ο Παναθηναϊκός με το Παναθηναϊκό στη Βία, γελάμε. Εντάξει. Άρα οι 5 συν ένας ο ΠΑΟΚ που είναι διαφορετική περίπτωση, συν ένας ο Παναθηναϊκός. Αλλά νομίζω ως άστεγους νομίζω λέμε τους 5 αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αυτή την αίσθηση έχω.
ο Μέση ανακοινώνει, διαβάζω εδώ την απόφασή του. Να το αποδείξει την οριστική του απόφαση για το μήνυμα, απαντώντας μέσω του δικηγόρου του και στη Λα Λίγκα για το συμβόλαιο. Ναι. Έχει αποφασίσει να μείνει, λέει. Ναι. Δεν μπορεί να φύγει και γι' αυτό θα μείνει. Εσύ πιστεύεις ότι το να ανανεώσει το συμβόλαιο για μένα δεν υπάρχει? Όχι. Εντάξει. Το ένα χρόνο λίγη, θα μείνει. Λίγη το 21. Τώρα, το καλοκαίρι. Δεν θα επιδιώξει. Για μένα είναι κίνηση τακτική 100%. Σου λέει δεν με δίνετε. Θα μείνω εδώ. Και 1 του Ιανουαρίου θα υπογράψω στην ΣΥΤ. Αυτό θα κάνει. Και θα πάρετε. Αυτό θα κάνει. Η 0 ή 3. Αυτό θα αναλόγως. Κάνει. Ναι, αυτό θα κάνει. Καθένας. Είδε όμως και τώρα, αυτός θέλει να φύγει τώρα. Είδε ότι δεν μπορεί να φύγει τώρα. Πάντα έχει δύο. Άρα, λοιπόν, ωραία. Μόλις καταλάβει η Μπαρτσελόνα στο 100% ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει ο Μέση, θα πάρουν ένα τηλέφωνο τη City. Δεν μας δίνεται 100 εκατομμύρια. Θα πει η City, όχι αδερφέ. Θα τον πάρω τζάμπα. Ναι. Θα μου δώσει 80 και αν πάρει το πρωτάθλημα με το Μέση, αλλά 20 όχι. Θα βρουν ένα ποσό 45 εκατομμύρια. Το Γενάρη θα πάει. Και θα φύγει ο Μέση στο ξεκίνημα της χρονιάς. Λέω τώρα εγώ. Χωρίς να με ενδιαφέρει καθόλου, ποτέ δεν ήμουν ούτε φαν του Μέση, ούτε πολέμιος. Δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που σκίζουν τα αιμάτια τους και βρίζουν αυτούς που υποστηρίζουν το Μέση ή του Ρονάλντο ή το αντίθετο. Εντάξει. Top και οι δύο ποδοσφαιριστές. Το ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος, δεν με απασχόλησε ποτέ. Εντάξει. Γιατί είδα και πολύ πόλεμο στο Μέση χρήσατε. Μετά τον αποκλεισμό και την οχτάρα. Δηλαδή έγραφε ο Ελληναράς, πρόσεξε τώρα, καημένε Μέση στο Facebook. Δηλαδή, ο 35χρονος ή ο 30χρονος που δυστυχώς ακόμα ζει από το χαρτζιλίκι της μαμάς του, δυστυχώς ξαναλέω γιατί, εντάξει, έγραφε στο Facebook καημένε Μέση. Είμαστε μια φοβερή χώρα. Εντάξει, οι του Ρονάλντο βγαίνανε και πανηγυρίζανε και... Είπαμε, χρειαζόμαστε καταστάσεις για να μπορούμε να την πούμε στον απέναντι. Το έχουμε ανάγκη πάρα πολύ. Ακόμα και αν χρειαστεί να χωριστούμε σε φίλους της Μπόκα και σε φίλους της River, όπως έγινε πέρσι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν σε όλες τις χώρες, αλλά η ουσία είναι ότι ο Μέση καημένος δεν είναι. Αν μη τι άλλο, άλλα μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι κοντός, για παράδειγμα. Εντάξει. Αλλά... Καημένος σίγουρα δεν είναι. Τουλάχιστον οικονομικά. Τώρα. Κοίταξε, νομίζω και καλή ζωούλα κάνει γενικότερα. Εντάξει. Και τα παιδάκια του τα έχει και τη γυναικούλα του, την κυρά του. Εντάξει, τη βγάζουν, ας πούμε. Κάτι καράβια, κάτι λίγο... αεροπλάνα. Τη βγάζουν με λίγο καλό προγραμματισμό. Ναι, κάτι τεθωρακισμένα. Σημειώνει η κυρία Μέση τι έχουμε να πληρώσουμε αυτό. Εντάξει, α, περισσεύουν τόσο για τα παιδιά να πάμε και για ψώνια. Οκ. Okay. Καημένος δεν είναι πάντα. Τέλος πάντων. Αυτά είναι η δική μου η παρένθεση. Λοιπόν, θα του πάω, νομίζω τα είπαμε. Θα υπάρχει και ρεπορτάζ αργότερα στο ΠΑΟ 24 για τον Ζίβκοβιτς. Έχουμε άλλον στα σκαριά, παίκτη. Στα σκαριά, όχι. Μάλιστα. Δεν έχουμε. Ωραία. Αλλά επειδή πραγματικά του Ζίβκοβιτς ήρθε από το πουθενά, δεν το περίμενε κανένας. Ναι. Τώρα αν κάποιος αισθάνεται δικαιωμένος γιατί έγραψε το Μάιο Χρήσανθε παίρνει ο ΠΑΟΚ μεσοπιθετικό, εντάξει, οκ, okay. Εγώ πάω πάσο. Εντάξει. Ουσιαστικά από το πουθενά προέκυψε ο Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ βέβαια το δούλεψε εδώ και αρκετές μέρες. Το όλο θέμα, εάν πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει κανέναν που θα πουλήσει, αλλά αν πούμε για οικονομία της κουβέντας ότι δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ κανέναν, νομίζω χρειάζεται απλά η ομάδα τώρα που μιλάμε έναν κεντρικό χαφ πιο γρήγορο, πιο αθλητικό, πιο ποιοτικό από ΣΒΑΠ και Ελ Καντουρί και Μίσιτς και Αγκούστο και Εσίτη και Τσιγκάρα. Αυτό χρειάζεται η ομάδα. Στα υπόλοιπα θα πάει ανάλογα με τι θα πουλήσει. Αν θα πουλήσει θεματοφύλακα, θα πάρει θεματοφύλακα. Αν θα πουλήσει φόρ, θα πάρει φόρ. Αν θα πουλήσει
μεσοπιθετικό θα πάρει μεσοπιθετικό. Έτσι θα πάει η δουλειά. Το θέμα είναι πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τα χρήματα που θέλει, τέλος πάντων ένα ποσό που είναι κοντά στα χρήματα που θέλει. Είτε πουλήσει τον Γιαννούλη, είτε πουλήσει τον Λιμιό, είτε πουλήσει τον Μπέλκα, είτε πουλήσει τον Άκπομ, είτε πουλήσει τον Σβιντέρσκι, είτε πουλήσει τον Πασχαλάκη, είτε πουλήσει τον Νίγκασον. Γιατί πάνω κάτω αυτή είναι, σύν τον Έλ Καντουρί, που παραδοσιακά έτσι υπάρχει μια τάση είτε την πλευρά του ποδοσφαιριστή τα προηγούμενα χρόνια, είτε τώρα την πλευρά των Ιταλών, να πάει και πάλι στην Ιταλία ο Μαροκινός. Θα τα δούμε, αλλά νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο θα επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Πλάκα-πλάκα έχουν μείνει 11 μερούλες. Για πότε θα περάσει και άλλη εβδομάδα και θα φτάσουμε Παρασκευή και θα μιλάμε ότι την επόμενη Τρίτη θα δώσει ο ΠΑΟΚ τη μεγάλη μάχη για να μπει στα play-off του Champions League. Χαμπάρι θα πάρουμε. Το βλέπουμε. Ωραία. Καλά να περάσετε που πάτε Σαββατοκύριακο. Όσοι μπορέσετε και φύγετε. Όσοι δείτε τα ματσάκια, δείτε τα. Ευνοεί και για μπάνιο. Έτσι. Ευνοεί και για βουνό. Ευνοεί και για ό,τι θέλετε. Μια χαρά είναι ο καιρός. Τώρα είναι ο καλύτερος. Δεν έχει πολύ ζέστη, δεν έχει ακόμα κρύο. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος για εκδρομούλα. Εγώ πάντως την περασμένη εβδομάδα που πήγα για μπάνιο στον Πλαταμόνα και για φαγητό στο παλιό Παντελεήμονα, σούπερ. Μου είπανε βέβαια ότι στις καλές μέρες, κάτι αργίες, κάτι αυτά και πριν κορονοϊού, έπρεπε να κλείσει τραπέζι για τον παλιό Παντελεήμονα. Πού πήγες, στη Λίμνη? Πού? Στο χωριό πάνω στη Λίμνη. Στο χωριό. Α, μέσα πήγες. Άντε το χωριό, γιατί πήγα και μέρα την Δευτέρα. Πολύ ωραία. Αλλά με ενημέρωσαν ότι αν πας σε μέρα αργία ή μέρα. Προ-κορονοϊού. Προ-κορονοϊού πρέπει να κλείσει τραπέζι εκεί. Τέλος πάντων, έχει πολύ ωραία μέρη. Και η Κατερίνη και η Χαλκιδική, και όπου και να πάτε, και η Δράμα και οι Σέρες. Όσοι πάτε λοιπόν, καλά να περάσετε. Έτσι. Με μέτρο όλο, όλα, όπως λέμε κάθε φορά, και το οδήγημα και το ποτό και το φαγητό. Εντάξει, όσοι μείνετε στην πόλη. Καλά να περάσετε. Το αεράκι που βγήκε σήμερα το πρωί λειτουργεί προς θετική κατεύθυνση να μην υποφέρουμε τα βράδια όσοι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα. Το αεράκι στο Βαθύλακο ήταν 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Μέχρι και εμένα θα έπαιρνε. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς φυσάει. Έχει βαρδάρι εκεί, πιάνει βαρδάρι. Γίνεται χαμός. Από τις 2-3 τα ξημερώματα γίνεται χαμός. Και γι' αυτό άλλωστε βγήκε και σήμα από την πολιτική προστασία, έτσι. Γιατί και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έχει πολύ ισχυρούς ανέμους και υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορία στα δάση για να μην πάει κανένας ξύπνιος και βάλει καμιά φωτιά. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Κωστής Θαζαρός ακολουθεί αμέσως τώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.